Μάλλον, και ξαναλέω, repeat, μάλλον, ναι. Κύριε Τρέγια. Πολύ χαμογελαστός, γελά και τα αυτιά σου. Ναι. Όχι μόνο, εντάξει. Τι όχι μόνο, εντάξει. Ναι. Πανηγυρίζετε εσείς οι Αριανοί, εσείς οι Αριανοί πανηγυρίζετε μόνο με είτε στο ΠΑΟΚ. Θα σου πω. Τι είναι αυτό πάλι. Καλά, τι... Ο γύρος του τι... Δεν είναι του Προέδρου όμως το κανάλι, R2 βλέπω. Τι τσοντοειδές είναι αυτό. Εντάξει, είναι το άλλο που πιαν καφέ. Τι είναι αυτό. Ποια είναι αυτή που αρέσει στο φίλο μου τον Κότσι είναι αυτή. Τι με νοιάζει. Η Εξαρχόπουλο, πώ λένε ρε Κότσι. Κλείς τα μάτια και διάλεξε, Ζάχο. Μην πει τι βλέπουμε. Κλείς τα μάτια και διάλεξε, ναι, παιδί μου. Ένα πιάτο. Εσύ λες από πάνω, λες. Στο πάνω και από πιάτο. Πάνω και από κάτω. Και από τα πλάγια. Καλά. Πάνω κάτω και πλαγίω. Τσιλίτερ, καμιά άσχημη δεν είδα. Ναι. Λοιπόν, αυτό να μου αρέσει αυτό. Αυτό εδώ, ναι. Να τι είδες. Ναι. Μόλις είπα μου αρέσει, είδες. Σε φίλησε το ψάρι. Δεν βλέπω πολύ κόσμο όμως. Δεν βλέπω πολύ κόσμο. 44-37. Λοιπόν, σήμερα έπρεπε να βάλω live μετάδοση. Ο Ζάγος ήρθε κουστούμαρισμένος, ναι, με πουκάμισο και τα χείλη του είναι ως τα αυτιά του, παιδιά. Πώς, ναι, είναι τα χαμογελάκια, τα like που πατάνε και βγάζουν τα δοντάκια και κλαίνε με δάκρυ. Έτσι θα είναι. Βγάλω φωτογραφία. Έτσι είναι το καρτούν. Τα ποτάρω μετά. Έτσι είναι. Αλλά βέβαια, οι πιο πολλές είναι οι χαρές σας όταν χάνει ο ΠΑΟΚ παρά όταν κερδίζει. Ωραία. Και λέω, κύριε Τρέγια, ναι, πάει το αίτητο του Λονδίνου. Πάει τα 92, ναι, χρόνια. 92 χρόνια ιστορία. Πάνε ρε εσύ. Δεν τράπηκαν. Δεν τα, τα πέταξα σε μια βραδιά. Να πας στο αεροδρόμιο να κράξεις, Τρέγια. Πήγα, δεν τους πρόλαβα. Και επειδή δεν σημειολογικά πώς γίνεται. Είναι 30 Νοεμβρίου, έτσι. Αύριο έχουμε 1η Δεκέμβρη. Εγώ τώρα θα πάρω τη δική σου, γιατί είναι ποτέ δεν οικειοποιούμε ατάκα Λουνού. Ήταν ωραία ατάκα, έξυπνη αυτή το 92 χρόνια αίτητος. Mm. Στο Λονδίνο και σου λέω 100, όχι 100, ναι, 104 χρόνια, 1914-2018, 104 χρόνια είμαι αίτητος στη Μαδρίτη, κύριε Τρέγια. Συγχαρητήρια. Γιατί σαν αύριο είναι το 2-3 της Μαδρίτης. Συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια για τα 104 που είστε αίτητοι. Βέβαια, στα 100 χρόνια ιστορίας που όταν γιορτάσατε ήσασταν στη μεγάλη κατηγορία ή ήσασταν. Όχι, όχι. Εκείνη πρέπει τη χρονιά πέσαμε. Σε άλλη κατηγορία. Εκείνη τη χρονιά πέσαμε. Εκείνη τη χρονιά πέσατε. Και φυσικά. Δηλαδή πόσο ρε φίλε, άσχημο για τον οπαδό στα 100 χρόνια ιστορίας, γιατί είναι ένα συμβολικό αιτήμο και δεν πρόκειται να το ξαναζήσει. Δεν πρόκειται να το ξαναζήσει. Στα 200 δεν θα ζούμε εμείς. Εννοείται. Στα 100, ναι, στα 100 χρόνια δηλαδή ιστορίας, ναι, τη ομάδα που αγαπά, ναι, που τρελαίνεσαι, που έχει παίξει μπουνιές, που έχει στεναχωρηθεί, που έχει χαρεί. Πού, να είσαι, ναι, ρε φίλε, σε κουτσοχώρια, σε άλλες κατηγορίες. Συνήθως σε κάτι τέτοια, ένα, ναι, δίκιο το έχει. Συνήθως σε κάτι τέτοια πρημοδοτούνε. Όχι άλλα, ναι, προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη, μιλάμε, ναι, για το ελληνικό. Πρημοδοτούν, λένε 100 χρόνια έχει αυτός, έχει κόσμο, άρα ψήφι, δώσ' του ένα κύπελο, ας πούμε. Ναι. Έχει τα 2-300 η Θεσσαλονίκη, ναι, δώσ' του ένα πρωτάθλημα. Ναι. Λέμε ρε παιδί μου, ναι, μου ήρθε τώρα έτσι. Μου ήρθε, ναι, έτσι. Άρα τα 2-300 που είχε η Θεσσαλονίκη με κουλούρι, νομίζω. Ναι. Κουλούρι, κουλούρι, ναι, στα φιδόψω. Γιατί δεν το δώσανε στον Άρη, μήπως δεν είναι ομάδα της πόλης ο Άρης. Σωστό, δίκιο έχει. Γιατί το δώσε τον Ηρακλή. Θα σου πω. Και το δώσε τον Θα σου πω, θα σου απαντήσω γιατί με τρεις λέξεις. Γιατί αυτό λες. Ναι, δίκιο έχει. Ναι. Θα σου απαντήσω με τρεις λέξεις. Και με τέσσερις. ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ηλεκτροσοκ. Σόπαρε. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή μόνο οι παοξίδες ψηφίζανε. Μόνο οι παοξίδες ψηφίζανε. Βασίλη, 2-0 σήμερα το προηγούμενο, να ξέρει. Ναι. Μόνο οι παοξίδες. Όχι, βέβαια, αλλά περισσότερο, κατά 95% ψηφίζατε πάσο. Θα σου απαντήσω κι εγώ. Είναι και του Αργίου Ανδρέα σήμερα, πρόσεξε. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους Ανδρές. Και τις Ανδριάνες. Με μία φράση, όχι με τρεις λέξεις. Ναι. Για να υπολογίζει ένα τεράστιο κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου που τότε γινόταν λαϊκό προσκύνημα. Γιατί τρώγαμε χρυσά κουτάλια. Τον ΠΑΟΚ, τους, ναι, ΠΑΟΞΙΔΕΣ γενικώς, όπως λες πάρα πολύ σωστά, ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΛΕΚΤΟΣΟΚ. Ό, το φωνάζατε εσείς, δεν το λόγω. Σημαίνει, ναι, ότι αυτό το κόμμα, ναι, υπολογίζει, σωστό, στην πλειοψηφία των, ναι, οπαδών, σωστό, και υπολογίζει αυτούς τους οπαδούς. Σωστό. Χωρίς να υπολογίζει τόσο πολύ άλλους τους υπολείπους. Εγώ δεν είπα εγώ. Εγώ δεν είπα ποτέ τι αργία είναι περισσότερο. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν είπα ποτέ τι αργία είναι περισσότερο από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Σαν στην Ελλάδα δεν το είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Ξέρω τι λέω και ξέρω τι κάνω. Ούτε πήραμε... φυσικά είναι η διαφορά αυτή που λέτε, ναι, αλλά φυσικά δεν μπορώ να πω ότι η Αργεντινή είναι περισσότερη. Και γιατί δεν πήραμε, ρε φίλε, ναι, 5 πρωταθλήματα συνεχόμενα. Ένα ήταν. Τίποτα, έκανε την επόμενη χρονιά. Δεν είναι ψέματα αυτό. Την επόμενη χρονιά. Πρόσεξε. Μπορεί να έχει 5-6 καλούς παίκτες και να του έδινε όλους. Ένα παίκτη έδωσε από την επόμενη χρονιά. Έναν. Το θυμάσαι κιόλα. Ποιο ήταν. Δεν το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Φωνιάς.
Αυτό είναι. Εδώ σου η ομάδα ήταν ίδια και την επόμενη χρονιά θα έπεφτε. Δεν έπεσε. Προδότης. Προδότης. Ούδα στι καριώτε άχω. Λοιπόν. Γελάνε και τα αυτιά σου. Άντε πάει στου χορηγού. Να πάω στου χορηγού γιατί ο ένα ειδικά. Πάνε γιατί. Θα φύγω στι. Θα πω να πούμε. Και κάτι ευχαρίστω. 11 η ώρα την κάνει. Την κάνει ο Ζάχο σήμερα. Θα μπορέσετε να μιλήσετε, θα μπορέσετε να ακούσετε. Καλά, εγώ ρε. Τη δική μου άποψη. Ναι. Δεν θα, δε θα μιλάει πάνω μου. Λοιπόν. Να πούμε. Ότι να πάει ακούτε... στο πάρτι από το τώρα. Ζάχο, έλα. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, καλά, λες και δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην αν δεν δούλευα, θα ερχόμουν. Εντάξει, εσύ 6 ώρα το πρωί πρέπει να είσαι δουλειά, άρα θα ξυπνήσει από τις 5. Τι ώρα ξυπνά. Όχι, 6 παρά ξυπνάω. Α, 6 7, παρά. 7 χτυπά κάρτα. 7, 6 ξυπνά και 7 χτυπά κάρτα. 7 πρέπει να είμαι πανοραμίξ. Πανοραμίξ και ο Αστέριξ. Λοιπόν. Ακριβώς. Ράδιο Μαρμίτα είναι η εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή στο Λίμπερο 107,4, Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως τις 10. Όπως. Επειδή έχουμε ώρα για μέχρι το πρώτο διάλειμμα, αρκετή κιόλας. Να πω εγώ έτσι, εγώ δεν είδα το παιχνίδι χθες. Θα ξεκινήσουμε από το. Θα σχολιάσεις εσύ φυσικά το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, φίλε, συζήτηση, κουβέντα μπορεί να κάνουμε ό,τι και μετά να πούμε για τα μάτς του Σαββατοκύριακου. Έτσι, για τα δύο μάτς και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Είδα βέβαια τις, ήμουνα έξω με παρέα, μετά φάγαμε, μετά πήγαμε και είδαμε ένα εργάκι. Λοιπόν, είδα τα highlight. Άλλο θέλω εγώ, ένα άλλο σχόλιο θέλω να κάνω και μετά εσύ να πας στο αγωνιστικό, είναι εξαγωνιστικό εγώ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη μοναδική καθημερινή, έτσι όπως υπάρχει το διαφημιστικό, το άκουσα. Και όντως είναι αλήθεια. Μόνο μία εφημερίδα πλέον στην πόλη μας είναι καθημερινή. Εφημερίδα της πόλης μας, η οποία πραγματικά, άμα δεις το πρωτοσέλιδο, έπαιξε χθες ένα μάτς. Έπαιξε Chelsea ΠΑΟΚ, έληξε 4-0. Τη λέξη ήττα και το σκορ δεν τη βρίσκει στο πρωτοσέλιδο. Δεν υπάρχει η λέξη ήττα και η λέξη και το σκορ του μάτς. Όποιος το βρει θα αμυφθεί πλουσιουπάρχα. Δεν υπάρχει η λέξη ήττα. Μπράβο, συγχαρητήρια να τους δώσω. Αυτά να κατάλαβα τα βλέπουν. Ποια εννοείς. Ναι. Μία είναι η καθημερινή. Ναι. Μία είναι η καθημερινή. Okay. Αυτά να τα βλέπει. Και αυτό άντε θέλει να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το σχόλιο το ίδιο θα κάνω. Με τα σπορ του Βορρά, παραδείγματος χάρη, τα παλιά που δεν υπάρχουν τώρα. Δεν είχα πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι ανοιχτά βγαίναν και λέγανε ότι ναι, φίλε, είμαστε εμείς αυτό. Δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό το υποχθόνιο το 33-33-33 και να είναι 90-8 Άρη και 2 Ηρακλή. Λοιπόν. Εγώ επαναλαμβάνω, τη θέση μου την ξέρουν οι συνοπαδοί μου, προς την ΠΑΕ Άρης, το συγκεκριμένο μέσο έπρεπε να έχει γίνει εμπάρκο εδώ και καιρό, και χρόνια μάλιστα, παραπάνω από χρόνο, μετά από αυτήν την περσινή υπόθεση, να μην την επαναλαμβάνω. Εμπάρκο ως ένα σημείο να μην καταπατάς τους νόμους, υπάρχουν τρόποι, και φυσικά όταν θέλει να μεταδώσει παιχνίδι, ένα είναι το παιχνίδι, αλλά και τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο το Άρης ΠΑΟΚ. Και Άρης Ολυμπιακός θέλουν να μεταδώσουν και Άρης Παναθηναϊκός. Όλα τα μεταδίδουν. Ναι. Ναι. Και ειδικά και όμως το Άρης ΠΑΟΚ όμως, καταλαβαίνεις ότι έχει μία άλλη από το τέτοιο. Ναι. Δηλαδή θέλει άλλη να το ακούσει και ο ΠΑΟΞής. Έτσι, ναι, της πόλης. Π.χ. αυτός που εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να το δει και δουλεύει, κάνει το οτιδήποτε. Ναι. Το ίδιο που έκανε ο Ολυμπιακός, το ίδιο. Το είχα πει και πριν το μάτς, έτσι. 20, το ίδιο. 20 χήνες. Ας είναι και 19. Είμαι, όπως βλέπεις, γαλαντόμος. Στα καλά σου. Ναι. Όποιος, λέω εγώ, συμπεριφέρεται έτσι, ανάλογα. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ τους το έδωσε τζάμπα. Καλά, εξηγήθηκε. Πάμε. Πάμε στο αγωνιστικό, εσύ που είδες το μάτς, για να κρίνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, νομίζω ότι η μεγαλύτερη έμφαση έχει δώσει φέτος, θα μιλήσω λίγο για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λουτσέσκου, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, βάζοντας τους βασικούς, παίζοντας ποδόσφαιρο ουσίας στα περισσότερα μάτς στο πρωτάθλημα, και δευτερεύουσα σημασία έχει δώσει στο παιχνίδι του Europa League, στα παιχνίδια του Europa League. Ένα απλό παράδειγμα θα πω για να καταλάβετε. Με την Τζέλσι στο εντός που παίξαμε στην Τούμπα, δεν έπαιξε ο Πρίγιοβιτς. Στο δεύτερο δεν τον έβαλε, τον έβαλε στην κανονική εντεκάδα. Στο δεύτερο έπαιξε. Τον έβαλε 20 λεπτά, 25, πώς ήταν. Ναι, τον έβαλε στο τέλος. Τον έβαλε αλλαγή νομίζω. Ναι, θέλω να σου πω ότι παίζω με την Τζέρση εμείς στην Τούμπα και δεν παίζει ο βασικός μου φόρ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, απλό, για να καταλάβετε το πώς προσεγγίζει μέσα στο μυαλό του ο Λουτσέσκου τον φετινό ΠΑΟΚ. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Μία τραγική εμφάνιση. Διαφωνείς δηλαδή με την προσέγγιση. Φυσικά διαφωνώ με τον Λουτσέσκου, ο οποίος
θέλει να διαφυλάξει την ιστεροφημία του, θέλει να γίνει ο πρώτος προπονητής μετά το 1985 που θα γραφτεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ ότι κατέξει το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι έτσι για τον ΠΑΟΞΗ. Για τον ΠΑΟΞΗ που ταξίδεψε στο Λονδίνο με τις οικονομίες του, με το ιστέρημά του, που άφησε δουλειές, που άφησε παιδιά, που άφησε οικογένειες, που πήγε και πούλησε τρέλα μέσα στο, πώς το λένε, Stamford Bridge. Μέσα στο Stamford Bridge, που πήγε και πούλησε τρέλα, που από την αρχή ως το τέλος του αγώνα τραγουδούσε στο 4-0, στο 3-0, στο 2-0, στο 1-0, φώναζε παραπάνω. Ήτανε γυμνός μες στη βροχή. Τραγουδούσε και φώναζε συνθήματα υπέρ του μεγάλου ΠΑΟΚ. Αυτός ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα να ταπεινώνεται, να σκύβει το κεφάλι φεύγοντας από το γήπεδο. Και αν μη τι άλλο, η ανταμοιβή αυτού του κόσμου που με δικά του χρήματα, με δικά του έξοδα, ταξίδεψε και βρέθηκαν 3.000 παοξίδες στο Λονδίνο, αυτό που εισπράττει είναι μόνο μία ηθική ανταμοιβή. Ποια είναι αυτή η ηθική ανταμοιβή? Αν όχι το θετικό αποτέλεσμα, αν όχι η νίκη, μία καλή αγωνιστική παρουσία εκτός έδρας, με μία από τις 5, με μία από τις 10, να μην γίνω υπερβολικός, από τις 10 καλύτερες ομάδες του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ετήθηκε από την Τσέλσι του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών, ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κοντά, 900 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, 900 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, ένα δις κοντά, έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιάζει τέτοιο πρόσωπο. Δεν ξέρω πού ανακάλυψε ξαφνικά τον απροετοίμαστο, τον αγύμναστο Χατσερίδη. Τον έβαλε στην άμυνα, χωρίς να φταίει βέβαια ο παίκτης. Δεν θα κάψω εγώ τον παίκτη. Εγώ ρίχνω ευθύνη στο Λουτσέσκο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέδαψε τον Χατσερίδη να το βάλει εκεί πέρα μέσα να παίξει. Πού? Να μαρκάρει τον Ζιερού? Να μαρκάρει τον Μωράτα? Ποιο να πρωτομαρκάρει, τον 17χρονο, τον 18χρονο, πώς το λένε εκείνο το παιχταρά που έχουν? Left to seek. Αυτόν, ναι. Ή τον άλλο. Αυτόν. Ποιο να πρωτομαρκάρει ο Χατσερίδης? Αυτός, αν λέμε τον ίδιο, αυτός παίζει εθνική. Αυτός δεν φίλε. Έπαιξε, ναι. Ήταν ποιο να πρωτομαρκάρει? Δηλαδή είναι μια άστοχη επιλογή, μια απαράδεκτη εντεκάδα. Άφησε κλασικούς ποδοσφαιριστές εντεκάδα τους έξω. Γιατί λέει, έχουμε δύσκολο μάτσο με τη Λαμία. Τι λέτε ρε παιδιά? Τι λέτε ρε παιδιά? Με τη Λαμία της Β' Εθνικής παίζω. Παίζουμε μία ομάδα της σειράς με ένα χωριό και έχω ένα ιστορικό μάτς με την Τζέλσι που με θετικό αποτέλεσμα, έστω ένα χ, έχω βάσιμες ελπίδες με νίκη μες στην Τούμπα να περάσω. Όχι τώρα ότι δεν έχω, πάλι έχω. Και βλέπω βάζεις μερικά δεύτερα μέσα σε τέτοιο μάτς. Όχι, δεν είναι έτσι κύριε Λουτσέσκου, είναι τεράστιο το λάθος που έχεις κάνει χθες. Είναι μία από τις χειρότερες ευρωπαϊκές παρουσίες αγωνιστικά της ομάδας που θυμάμαι. Είναι μια ντροπιαστική, εξευτελιστική ήττα για όλους εμάς, τους οπαδούς, που δεν θέλουμε να το θυμόμαστε πλέον αυτό το μάτς. Είναι λάθος και όλα ξεκινάνε, πιστεύω, από τον προπονητή. Δηλαδή τη μεγαλύτερη ευθύνη τη ρίχνω στους 50% στους ποδοσφαιριστές και άλλα 50% στο προπονητικό team. Και φυσικά εμείς τον ΠΑΟΚ δεν τον έχουμε μάθει να κάνει 4 ήττες σε 5 μάτς στην Ευρώπη. Τον έχουμε μάθει διαφορετικά. Είναι ρεκόρ αρνητικό αυτό που γίνει. Όπως λέμε για το θετικό ρεκόρ που έχετε κύριε Λουτσέσκου στο πρωτάθλημα και έχετε 36 νίκες στα 40 μάτς. Και ειδικά σε αυτόν τον όμιλο. Έτσι, και σας έχουμε επιφημίσει δεκάδες φορές. Έτσι σήμερα θα τα ακούσετε λίγο. Όμορφα και καλοπροαίρετα, χωρίς να υπάρχει δόλος. Απλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιγράψουμε την πραγματικότητα. Ένα τεράστιο σφάλμα, πολύ λανθασμένα στημένη ομάδα, πολύ λανθασμένος ο τρόπος προσέγγισης του συγκεκριμένου παιχνιδιού, πάρα πολύ σεβασμός και αξία στη Τζέλσι. Η Τζέλσι είναι σεβάσμια και άξια από μόνο της. Δεν χρειάζεται να δείξεις ότι τη φοβάσαι. Μπες μέσα, χτύπησε το παιχνίδι όπως πρέπει να το χτυπήσεις και άμα χάσεις έχασες. Είτε χάσεις με 2, είτε με 4, είτε με 8, σχεδόν το ίδιο είναι. Άσε τώρα κάποιοι ακαρτούν που περίμεναν 7 και 8 για να κάνουν το κέφι από τους μέντορές τους, από αυτούς που τους χαρτζηλικώνουν, να λένε το 4-0 επιτυχία. Σε μειώνουν με τα λεγόμενά τους και γαμπάρε δεν παίρνεις. Εντάξει,
τους ξέρουμε όλοι ποιοι είναι. Τους μάθαμε πλέον και καλά θα είναι όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ να επιλέγετε ποιους ακούτε και τι ακούτε. Εντάξει, κάποια ραδιοφωνικά σκουπίδια, καιρός είναι τέλος πάντων να πάρω την Κατιούσα. Ιδίως όταν μιλάνε αρνητικά για τον ΠΑΟΚ. Προσβάλλουν καταστάσεις, βρίζουν και χλεβάζουν μέρα και νύχτα, ενώ αντικείμενό τους είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ένα κάκιστο παιχνίδι που πραγματικά το έχω σβήσει από τη μνήμη μου. Μία λάθος τακτική, μία λαθασμένη προσέγγιση, επαναλαμβάνω, από τον Λουτσέσκο, ο οποίος ήταν ντεφορμέ και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα. Βέβαια υπάρχει η δικαιολογία το ότι τρώμε κάρτα κόκκινη πάρα πολύ εύκολα στο έκτο λεπτό, μετά από το λάθος είναι του Μάτος, δεν είναι του Χατσερίδη. Αλλά εκεί δεν περιμένω εγώ από τον Χατσερίδη να καλύψει το λάθος του Μάτος. Ξέρουμε ότι είναι πιο αργός και από την καθυστέρηση, πιο αργός και από τον Τζιόλι. Και ένα παίκτη τον οποίο τον έχει αμφισβητήσει έντονα, κύριε Λουτσέσκου, δεν το βάζει αυτό το μάτς με την Τζέλσι να παίξει. Δεν έχει. Ποιον είχε άλλο. Τι ποιον είχε άλλο. Δεν είναι τραυματίας ο άλλος. Ο Βαρέλα. Τραυματίας είναι. Μια χαρά, έπαιξε ο Βαρέλα. Σοβαρά. Δεν τον έβαλε αλλαγή. Ναι. Δεν θες το Βαρέλα. Δεν θες να τον προφυλάξεις για τη Λαμία που είναι χαζομάρα για μένα. Πάρ' το Μαλεζά. Πάρ' το Μαλεζά. Δεν θες το Μαλεζά. Βάλε τον Τόσκα. Μου το έλεγε για το Μαλεζά ένας παόξος, πάω στο τέτοιο για το Πρόσεξε ο τώρα Σάβα. Λύσεις. Γεια σου Σάβα. Ναι, γεια σου Σάβα. Βάλε τον Τόσκα. Έπαιξε κεντρικό αμυντικό δίδυμο σε ένα μάτσο. Αφού έβαλες Βιερίνια Μάτο στα πλάγια. Δεν είναι εικόνα της ομάδος του Ευρωπαίου ΠΑΟΚ, κύριε Λουτσέσκου, που εμείς οι οπαδοί έχουμε μάθει και βλέπουμε στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει και άλλες ήττες. Να ρωτήσω κάτι. Με μεγάλες ομάδες δεν έχουμε ξεφτυλιστεί. Όχι για το σκορ. Εμφανισιακά λέω. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια σου. Δεν μπορούσε να κρατήσει. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Ήταν και τόσο μεγάλη η αρνητική ψυχολογία του Πασχαλάκη, ενός πάρα πολύ καλού τερματοφύλακα που παίζει και εθνική, ο οποίος έφαγε 3 γκολ στην κλειστή γωνία. Σου είπα και αποδεικνύεται όσο περνάει ο καιρός. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός τερματοφύλακας ο Πασχαλάκης. Όχι τόσο καλός όσο είναι καλός, αλλά όπως βλέπεις και στο γκολ. Στο είχα πει στο γκολ του στο μεταξύ μας μάτς. Ό,τι πάει σιρτά, έχει πρόβλημα ο Πασχαλάκης. Ό,τι πάει σιρτά. Δεν ήταν σιρτά τα σουτ. Τα δύο, το 1-2 ήταν, ναι. Το τρίτο γκολ είναι, φίλε, καταρχήν σαν μέσα από τα χέρια του πέρα. Το τέταρτο του Μωράτα δεν είναι. Το τρίτο σου λέω. Πάντως η UEFA τον έχει ανακηρύξει ότι έχει κάνει την απόκριση του αγώνα. Α, δεν είδα, σου λέω. Είδα μόνο τα highlight τώρα. Τώρα να σου πω κάτι. Υπάρχει το δικαιολογητικό ότι παίζαμε με την Τζέλσι. Επαναλαμβάνουμε μία για μένα προσωπικά, για μένα. Εσείς μπορείτε να το βλέπετε διαφορετικά. Εγώ λέω σαν Τάσος Τρέγιας ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μία από τις, αν όχι στις 5, στις 10 καλύτερες ομάδες του πλανήτη. Όχι, στις 5 δεν είναι με τίποτα. Στις 10. Στις 10 μπορεί να είναι. Έτσι. Παίζει με μια τέτοια ομάδα. Είναι, καταρχήν, εδώ φαίνεται η διαφορά. Σε διακόπτω, sorry. Παρακαλώ. Εδώ φαίνεται η διαφορά πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος στην Ελλάδα και είναι όντως μια γρήγορη ομάδα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Στην Ελλάδα είναι από τις γρηγορότερες. Κακά τα ψέματα. Γρήγορα άκρα, γρήγορη μπροστά, η μπροστινή. Εντάξει. Του είναι γρήγορη. Δεν θα την έλεγα γρήγορη, θα την έλεγα ποιοτική. Εντάξει. Ενόψη τα άκρα τα δύο είναι. Έναντι τον άλλον. Ναι, ρε παιδί μου, αργεί το λες τον ΠΑΟΚ, αργεί η ομάδα. Ναι. Αργεί λες τον ΠΑΟΚ. Γρήγορη δεν τη λες. Εντάξει. Εγώ τουλάχιστον οι δύο οι ακριανοί, δηλαδή, και οι δύο οι μπροστά, ναι, είναι πολύ γρήγοροι. Δεν είναι γρήγοροι. Για Βιερίνια και Μάτος. Ναι. Δεν είναι ο Μάτος γρήγορος, αργός είναι. Φέτος δεν το βλέπω να κάνει τα ανεβάσματα που έκανε τις προηγούμενες χρονιές. Ούτε ο Βιερίνια βλέπω να πάει. Έχει ταχύτητα. Έχει παίξει ο Πέλκας που δεν λέω ότι είναι κακό. Είναι γρήγορο. Πέλκας, Λιμιός είναι γρήγορο. Ένα του που έχει είναι ότι είναι γρήγορο. Εγώ δεν βλέπω την μπάλα. Όχι, εγώ με ποιο είναι. Γρήγορο, ταχύτητα λέω. Την μπάλα, ρε παιδί μου, αν την πάρει ο Βαρέλα να την πάει γρήγορα. Ταχύτητα λέω στο Μαουρίσιο και ο Μαουρίσιο στον Πέλκα. Και χωρίς την μπάλα λέω ταχύτητα. Εγώ δεν λέω μόνο με την μπάλα. Ωραία. Να σου πω γιατί σου φαίνεται γρήγορο. Γιατί μαρκάρουν οι πάντες και τα πάντα. Ωραία. Μπορεί να είναι και αυτό που λες. Λέω η διαφορά του πρωταθλήματος που φαίνεται. Η γρήγορη αυτή, τέλος πάντων αυτή, οι πέντε γρήγοροι, ναι, που έχει μπροστά. Άμα έχουν, ναι, πάρε το φίλο. Μπροστά στους άλλους φαίνονται αργοί. Και ναι, εδώ φαίνεται και η διαφορά του πρωταθλήματος. Ότι δεν είναι μόνο η ποιότητα, αρέσει, και αυτοί δύο χέρια και δύο πόδια έχουν. Δεν είναι έτσι. Ναι. Και αυτοί δύο χέρια δεν και δύο πόδια έτσι έχουν. Τι είναι, υπεράνθρωποι. Ναι, φίλε. Ο άλλος είχε μπροστά το Ζιρού. Ναι. Δηλαδή όταν μιλάμε για διαφορά, ναι, ποιότητας, έτσι. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα για πλάκα και έβαζε τον γκολ άνετα. Ωραία. Λέω. Η αλλαγή λοιπόν του Ζιρού. Ναι. Ξέρεις ποιος ήταν. Ο Μωράτα. Ο Μωράτα, εντάξει. Ο βασικός είναι ο Μωράτα. Ο Ζιρού είναι αλλαγή, αλλά τον έβαλε για τα κλειδιά. Ο άλλος πώς το λένε, τον άλλο, τον πιο καλό. Τον ξεχνάω. Τον Πέδρο, ποιον. Όχι τον Πέδρο. Τον Αζάρ δεν τον έβαλε. Δεν τον έβαλε. Τον Αζάρ. Πρόσεξε τον. Έβαλε τον Αζάρ εκτός 18. Ο Αζάρ έξω. Ναι.
Δηλαδή δεν παίζει ο Αζάρ, παίζει ναι. ο Ζιρού. Ναι. Και όταν δεν παίζει ο Ζιρού, παίζει ο Μωράτα. Ο Ζιρού είναι αναπληρωματικό. Ο βασικό είναι ο Μωράτα. Παίζει ο Μωράτα. Ναι, ο σκέψο, άλλο είναι εθνική Γαλλία και είναι αναπληρωματικό. Του άλλου δεν σου λέω. Άλλο λέω. Λέω ότι ναι. η Τσέλσι είναι σε ένα πρωτάθλημα που και ο τελευταίο κερδίζει τον πρώτο. Κατάλαβε. Ναι. Και εδώ έχουμε ένα πρωτάθλημα τη πλάκα. Όχι επειδή είναι ο Πάοκ. Ναι. Πάντα είναι τη πλάκα. Κατάλαβε. Εδώ είναι η διαφορά. Και οι γρήγοροι του Πάοκ μπροστά στου άλλου φαινόταν αργοί. Ναι. Είναι έτσι, αυτή ναι, είναι ναι, η διαφορά. Γιατί είναι δύο κλάσεις επάνω από ποιότητα ποδοσφαιριστών ναι. και σαν ομάδα συνολικά είναι μια ταχύτητα του, ναι. το μίνιμουμ πάνω από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, λοιπόν, δηλαδή, πάμε στο φίλο. Ναι, πάμε και οι άνθρωποι όταν κάναν σέντρες και βάζαν τα γκολ, άμα τους κοιτάξεις, δεν κοιτάνε. Ναι, τι να κοιτάξουν. Δεν κοιτάνε, κοιτάνε τι την μπάλα. Ναι, τι να κοιτάξουν. Ξέρουν που θα πάει. Εντάξει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Λοιπόν, να πω για τον ΠΑΟΚ για χτες. Να πει, άμα πει το όνομά σου, μα θες. Ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ναι, μεν λες το λάθος είναι ότι είναι του Μάτος, αλλά ο Χατζερίδη τώρα εκεί, δηλαδή, άμα φας γκολ εκεί και δεν μείνεις με 10, τι γίνεται, θα φας 4-0. Θα χάσεις, αλλά όχι 4-0. Εντάξει, άμα φας 2-3. 2-3. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Έπαιξε η πρώτη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, τα λέγατε και πριν, μάλλον είμαστε στη 14η θέση η Ελλάδα. Ναι. Τώρα και το πρωτάθλημά μας κάπου εκεί πρέπει να είναι, στο 14ο σε δυναμική, ναι. έτσι. Ναι, ναι, Χριστέ. Και έπαιξε με το πρώτο. Ναι. Ο πρώτος της Ελλάδος. Και έφαγε 4. Κάτσε να σου πω τη θέση. Η Τσέλσι είναι 4η στην Αγγλία. Είναι 7 βαθμούς από την πρώτη θέση. Για τα πρωταθλήματα λέει. Ναι, όχι, άλλο. Περίμενε, δεν ολοκλήρωσα. Ναι, 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 εντάξει. Ο πρώτος της Ελλάδος πήγε, έπαιξε με την Premier League και έφαγε 4. Άμα πάρουμε στην Ελλάδα τους από κάτω από τον ΠΑΟΚ, με πόσο μήπως είχαμε handball για σκορ. Αυτό δεν είναι λογική αυτή. Τι είναι λογική. Όχι, δεν είναι λογική. Όχι, δεν είναι λογική αυτή. Όχι, ο Αντρόμητος, κάτσε περίμενε τώρα. Αντρόμητος που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπορία, τι θα γινόταν, θα έγινε πολύ. Να σου θυμίσω, ο Αθηναϊκός έπαιξε με τη Manchester United και έφερε 0-0, ναι. φίλε. Στην παράταση πέρασε η Manchester United. Ναι, ναι, εντάξει, η Manchester τότε ήταν ψιλοανυπόλυτη το 90. Ναι, με τζαλακώστα μέσα. Τώρα εντάξει, ναι. δεν ήταν. Ας έπαιζε με τη United. Όχι, θέλω να σου πω ότι είναι τέτοιες συγκυρίες ενός αγώνα που δεν μπορείς να πεις τώρα, ας πούμε, αν θα παίξει ο Ολυμπιακός, δεν είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν θα παίξει. Άλλο θέλω να σου πω. Αν θα παίξει αύριο Ολυμπιακός. Άλλο θέλω να σου πω, ρε Χριστό. Παίζει Τσέλσι Ολυμπιακός αύριο. Μπορεί να χάσει 1-0, μπορεί να βγει 1-1. Όχι, στον Τόρτι θα τελείωνε και αν πάρει. Δεν το ξέρει. Τέλος πάντων. Εκεί θα γινόταν. Να μου έλεγες να έπαιζε Τσέλσι Λεβαδιακός, να σου έλεγα 18-0, εντάξει. Αλλά τουλάχιστον για την πρώτη πεντάδα, δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλες διαφορές. Ο Άρης θα παίρνει καλό αποτέλεσμα δηλαδή εκεί τώρα, έτσι πως είναι. Μπορεί. Αφού κέρδισε, πήρε διπλό μέσα στον Όφι, μπορεί να έπαιρνε καλό αποτέλεσμα. Βέβαια. Και στη Μαδρίτη έβγαλε. Είναι ανεβασμένη. Τώρα δεν ξέρω τα κάνει τον Παναθηναϊκό. Και στη Μαδρίτη έβγαλε διπλό Άρης. Ναι, με τη Μαδρίτη. Ναι. Με αυτή την Ατλέτικο, άμα έπαιζε τώρα, τι θα γινόταν. Δεν μου λες, πάω κάρι στο κύπελο. Ποια αυτή η Ατλέτικο. Όταν έπαιξε ο Άρης η Ατλέτικο, ήταν κυπελούχος UEFA, ήταν και κυπελούχος Super Cup. Ποια τέτοια έπαιξε. Και όλοι παίζανε. Δεν έπαιζε Champions League που παίζει τώρα στους ομίλους συνέχεια. Τι πράγμα δεν έπαιζε. Όχι, τώρα Champions League δεν έπαιζε. Ομίλους. Γιατί η Champions League είναι η Chelsea τώρα, δεν το κατάλαβα. Εντάξει, Champions League ομάδα είναι, αλλά δεν παίζει. Δεν παίζει. Έχει πάρει μέσα στο Μόναχο, δεν πήρε Champions League. Το πήρε, εντάξει. Και τέτοια έχει πάρει. Και όχι Champions League, πρωταθλητριών. Κάτσε δηλαδή, εσύ έχεις την εντύπωση δηλαδή, ότι ο Άρης θα έβγαζε καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στη Τσέλσι. Δεν είπα εγώ για τη Τσέλσι, είπα έβγαλα διπλό και πήγατε να μου χαμηλώσετε, να μου υποβαθμίσετε την Ατλέτικο. Η Ατλέτικο όταν έπαιξε με τον Άρη, σαν αύριο, ήταν κυπελούχος UEFA, εγώ UEFA θα το λέω. Και ένα μήνα, δύο μήνες νωρίτερα είχε κερδίσει και την Ίντερ στο Super Cup. Ωραία. Και παίζαν όλοι οι βασικοί, προσοχή, παίζαν όλοι. Κέρδιζε 2-1 στο ημίχρονο και δεν έκανε καμία αλλαγή. Αλλαγή δεν έβγαλε να ξεκουράσει, όλοι παίζαν. Και έγινε 2-3. Οι παράμετροι παίζουν ρόλο. Τι πράγμα? Να πάμε και στον Μπάγκερ Πάουκ στα πέναλτι, 9-8 δηλαδή. Αποκλείστηκες, εντάξει. Δεν κέρδισες, δεν έβγαλες διπλό. Αποκλείστηκες. Μεγάλο, αλλά... ισοπαλία μεγάλη, ναι, αλλά αποκλείστηκες. Εδώ μιλάμε για πρόκριση. Πρόκριση πήρα την Άρσεναλ, φίλε. Που η Άρσεναλ τότε κατέκτησε και το πρωτάθλημα, κατέκτησε και το ευρωπαϊκό. Το double, στην Αγγλία. Πόσες φορές χτυπήθηκε πέναλτι για να αποκλειστώ.
Τρεις. Ναι. Σωστό. Ο Πλάτε το απέκλεισε, ο Πλάτε Φορτούλα. Και το είπε και ο Φέλιξ Μάγκατ, νομίζω. Μάγκατ. Αν θυμάμαι καλά, ποιο το είχε πει. Ότι αδικήθηκε ο Πάουκ εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, ναι. Επειδή και ο Αριανός άνοιξε κάτι θέματα με τις εφημερίδες και αυτά, ναι. Έλεγε για τα σπορ και παλιά και τέτοια, ναι. Μήπως θυμάται στο μπάσκετ όταν ο Άρης πήγαινε στα Final Four που είχε πρωτοσέλιδο τα σπορ τότε συνέχεια, που ναι. Έλεγε ότι μόνο για ΠΑΟΚ έγραφε. Όχι, εγώ άλλο είπα. Καταρχήν, αν πάρετε το ναι. Σημερινό πρωτοσέλιδο, αν είπα ψέματα, μπορείτε να μου πείτε ότι λέω ψέματα. Αν δείτε το σκορ πουθενά, ότι αν είχε ναι. Το σκορ και αν δείτε ότι η λέξη ήταν. Γιατί το μάτσο έχει έναν νικητή και έναν ιτημένο, έτσι δεν είναι? Τη λέξη όχι, ήταν, αν μου βρείτε και το σκορ στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, εγώ τι να πω. Δεν, είμαι πολλά, δεν έχω πολλά λεφτά πάνω μου. Ένα πενταράκι το έχω. Άμα βρείτε αυτέ τι δύο λέξει. Δεν το είχε. Γιατί δεν το είχε? Για τα σπορ, ναι. Για τα σπορ που λε παλιά ότι παίζανε ΠΑΟΚ. Μήπω παίζανε και πρωτοσέλιδο Άρη στο μπάσκετ. Καλά, τι να κάνει. Δηλαδή, μην βάλει καθόλου το πρωτοσέλιδο. Τότε όλη η Ελλάδα ήταν Άρη. Τι να κάνει δηλαδή. Ήθελε να πουλήσει. Μα και για αυτή η Φιλάδα τι να κάνουμε. Εδώ ναι. Πάω και έχει πολύ και αυτό θέλει καλά να πει. Κάνει, καλά κάνει. Εγώ λέω ότι το μάτς είχε νικητή και ηττημένο. Δεν είδα τη λέξη. Το σκορ δεν είδα καταρχήν. Εγώ δεν το είδα το μάτς. Δεν θέλω να ξέρω πόσο έλεξε, άνθρωπε μου. Τι θα κάνω δηλαδή. Πρέπει να την αγοράσω. Θέλω να δω το γιατί πρωτοσέλιδο. Δεν έχει άλλο να το ψάξει να δει το σκορ. Πρέπει να το γράφει το πρωτοσέλιδο. Μπορεί να το δει οπουδήποτε. Δεν το γράφει. Δεν το, αυτό, νομίζει ψέματα, λέω και το βλέπει. Το βλέπει ο Τάσος. Δεν το είδα. Δεν νομίζω ότι λέω ψέματα. Ναι. Και λες τη λέξη νίτα. Πες μου. Έχει τη λέξη ήττα. Πες μου, ρε Τάσο. Εκτός αν είμαι τρελός. Όχι. Μεγαλείο, λέει. Έλεγε. Εντάξει, μεγαλείο. Μπράβο. Εντάξει. Μεγαλείο για το λαό. Ναι, εντάξει. Έλεγε. Και εμείς χάναμε ναι. 2-0 στο 10 και τραγουδούσαμε. Όταν χάνεις, τραγουδάς. Τι να κάνουμε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εμείς 2-0 στο 8 ήταν και τραγουδούσαμε. Τι να κάνεις όταν χάνεις. Πάμε στον επόμενο φίλο 23-10, 2-87 και 3-8. Θα το πάμε σε ρί γιατί να κάνω έτσι. Μέχρι τις 11 παρα 5 για να κάνει και το διπλό διάλειμμα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα καλησπέρα Γιώργος Παγκολανδία. Γεια σου ρε Γιώργη. Τι γίνεται, τι κάνετε. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, drilling, να κάνουμε πώς είναι μια εφημερίδα που λέει Βορείο Ελλάδα. Να κάνουμε και ειδικές εκδόσεις, ρε παιδί μου, που θα απευθύνουν στους Αριανούς για να βάζουμε, ξέρω εγώ, μεγάλα γράμματα. 4-0 συνετρίβει αυτά. Όχι. Είναι μια καλή ιδέα για να ικανοποιείται, ας πούμε, ο λαός του Άρη. Για να κάπως έτσι, να κάνουμε ειδικές εκδόσεις, ξέρω εγώ. Άκουσα. Υπάρχουν... Εγώ δεν έχω πρόβλημα να γράφει ό,τι θέλει η εφημερίδα. Αλλά να μην θέλει να μας πει ότι είναι, γιατί και η συγκεκριμένη εφημερίδα και το συγκεκριμένο συγκρότημα ραδιοφωνικό, το μότο τους είναι ότι είναι προς όλους το ίδιο. Εκτός αν κάνω λάθος. Είναι δηλαδή 33-33-33 λέει. Άμα εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι 33-33-33, εντάξει, έχεις δίκιο ρε Γιώργο, τι να πω. Πάντως η εφημερίδα του ΠΑΟΚ, στάσω λίγο Γιώργο, η εφημερίδα του ΠΑΟΚ, η Φόρζα, Φόρζα Plus, ναι. Το γράφει το... Μπράβο, να σκέψου, η οπαδική εφημερίδα το γράφει και η άλλη που είναι 33-33 δεν το γράφει. Εγώ πάντως σε αντίστοιχη περίπτωση ούτε καν θα τα πρόσεχα αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι τόσο τιτίζικο αυτό, τόσο... δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι άλλο... ξέρεις τι μου κάνεις τώρα, ρε Ντρούλινγκ. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, κάτι θα βρεις να πεις. Όχι, δηλαδή, ρε φίλε. Δεν σου... αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό ένα λεπτό, ρε φίλε. Τέτοια τιτιζιά, τέτοιο πράγμα. Γιώργο, αυτό το λέει από παλιά. Αυτό επειδή το ξέρω εγώ το Ζάχο, το λέει από παλιά, να ξέρετε, το λέει τώρα. Ναι. Για το συγκεκριμένο λοιπόν, μέσο ναι. Το λέει από παλιά ο Ζάχος. Είναι ο Τάσος. Και με, ναι. Με τέλος πάντων, λοιπόν, ας πάμε. Άσο μέσο δεν με ενδιαφέρει τώρα. Εγώ σε άλλο μέσο πήρα τηλέφωνο, δεν πήρα εκείνο. Εγώ είμαι της μιας αντίθετης άποψης. Εντάξει, καλά τα είπες. Τρέχει, αυτά είναι βάση της λογικής, όπως πρέπει να τα βλέπει ένας οπαδός κτλ. Αλλά εδώ το θέμα είναι το εξής, το οποίο δεν το έθεσες. Είναι τέτοιο το κάρμα φέτος, το οποίο κοροϊδεύει ακόμα και εμάς τους ίδιους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εννοείς ότι με τέσσερις... να θέλει να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ και να μην μπορεί... Ναι, με τέσσερις ήττες θα μπορεί να περάσει. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, γιατί εγώ σας είπα και την άλλη φορά και με τη Βίτη και με τα αυτά, η καζούρα όπως και το είπα. Πολύ και σωστά το παρατήρησες αυτό. Πολύ σωστό. Η καζούρα των Αριανών είναι σαν να κάποιος με τηλεφωνάει, να με τηλεφωνεί με smartphone στη δεκαετία του 80. Δηλαδή, μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα ακούνε, μόνοι τους απαντάνε, μόνοι τους χαίρονται, μόνοι τους απογοητεύονται.
εμείς είμαστε στον αυτόματο πιλότο και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Δεν παίζουμε μπάλα, έχουμε 11-10 νίκες σε μια ισοπαλία. Χάνουμε συνεχώς το ένα παιχνίδι μέσα στο άλλο και μας αρκεί μία νίκη για να προκριθούμε. Είναι τέτοιο το κάρμα που όχι απλώς θα σκάσουν από τις μύτες τους και από τα πόδια τους και από τους οφαλούς και από παντού θα σκάσουν. Είναι αδιανόητος ο εφιάλτης που ζουνε φέτος όλοι μαζί. Γιατί λένε, εάν σπάσει το διάολο στο ποδάρι του και στην τελευταία αγωνιστική προκριθούμε και το 4-0 θα έχει διαγραφεί και το 2-0 θα έχει διαγραφεί και όλα θα έχουν διαγραφεί. Γιώργο. Και όλα αυτά στον αυτόματο πιλότο. Γιώργο, να σου στον πω λίγο αυτόματο κάτι. Αυτόματο πιλότο. Άκουσε ναι. με λίγο. Εγώ δεν θα περιμένω τελευταία αγωνιστική του Europa League για να διαγράψω το 4-0. Εγώ προσωπικά, εγώ το έχω διαγράψει από χθες. Ναι. Με αυτό που με ενδιαφέρει, αυτό που είναι το κύριο μέλημά μου, είναι το επόμενο μάτς, το οποίο είναι με τη Λαμία. Το οποίο ναι, πρέπει, να το πάρω, πρέπει να το πάρω και εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα το πάρει εύκολα αυτό το μάτσο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι. ποια Λαμία ρε φίλε. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, δηλαδή, μην τρελαθούμε. Γι' αυτό έβαλα, καλά, τώρα, γι' αυτό έβγαλα και το παράπονό μου προς το Λουτσέσκου που είπα ότι εντάξει μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να γράψει το όνομά του στην ιστορία του ΠΑΟΚ σαν το μεταγενέστερο προπονητή που μετά από 34 χρόνια κατέκτησε το τελικό πρωτάθλημα. Αλλά ρε φίλε, ξέρεις ποιοι είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ξέρεις ποια είναι η ιστορία, ξέρεις ποιος είναι ο κόσμος, είσαι δεύτερη χρονιά κτλ. Ναι, μη με κάνεις τέτοια χαζά σε ένα ιστορικό μάτς. Έως τώρα, έτσι, έχω να θυμάμαι το μάτς με την Arsenal, το μάτς με την Tottenham, το μάτς με τη Μίλαν, το μάτς με την Μπαρτσελώνα, εντάξει, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε και τώρα έχω να θυμάμαι και το μάτς με την Τζέλσι. Μην με κάνεις το θυμάμαι άσχημα αυτό Τάσο, το μάτς. Άκουσε με λίγο, Τάσο, εσύ είσαι εκεί και έχεις το κλίμα το γνωστό της γειτονιάς του ΠΑΟ κτλ. Το ξέρεις ότι η εκδρομής του ΠΑΟ, γιατί έχω ζω Ολλανδία και υπήρχε εδώ, από εδώ μεταπιβίβαση και υπήρχαν και επειδή είμαι δίπλα στο Αϊτχόβεν στο αεροδρόμιο και ήμουν εκείνη τη μέρα στο Αϊτχόβεν, βγήκαν ας πούμε ΠΑΟΚια να κάνουν γιατί ήταν μεταπιβίβαση από Αϊτχόβεν κτλ. Το ξέρεις ότι το κλίμα σε όλους ήταν απλώς η εκδρομή και τίποτα άλλο. Δεν αφού και από την κερκίδα, αφού χάναμε, και αυτοί φωνάζαν πιο πολύ και ήταν με την τρελή. Το είπα στην αρχή, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο η Ευρώπη. Για μένα να σου πω κάτι, Τάση, μπορεί να σου ακουστεί πολύ σκληρό αυτό που θα σου πω. Εγώ έχω σκάσει που δεν μπορώ να αποκλειστώ. Έχω σκάσει, δηλαδή δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Είναι ειδική κατάσταση φέτος. Αν ας πούμε αυτή την πορεία την κάναμε μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος, θα ήμουν σκασμένος στα πατάνια δηλαδή, διαρκείας. Δηλαδή τι θες να μου πεις ρε Γιώργο. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω για να με καταλάβεις θέλω να σου πω. Λοιπόν, θα πετούσα το διαρκείας, θα έκανα δηλαδή, θα ήμουν υπεραπογοητευμένος. Είναι όμως ειδική η κατάσταση φέτος, γιατί εάν προκριθούμε και πέσουμε με ένα μεγαθύριο στο Φεβρουάριο, έτσι, θα έχουμε προημιτελικούς κυπέλου σίγουρα με μια μεγάλη ομάδα. Θα έχουμε ενδιάμεσα ανά τρία παιχνίδια, θα είναι τα ντέρμπι όλα εκεί πέρα μέσα στο Φεβρουάριο και η ΑΕΚ Ολυμπιακός, η Πάντης είναι όλοι εκεί πέρα μέσα και ο Άρης αρχές Μαρτίου. Λοιπόν, είναι όλα τα παιχνίδια εκεί και αυτό μας έλειπε τώρα να έχουμε να πάμε και σε καμία Ρωσία μέσα στα κρύα, ξέρω εγώ, στα χιόνια κτλ. Δεν θα κοιτάξω εγώ την ευρωπαϊκή μου κατακτήρωση φέτος, Ρετάσο. Ολοκλήρωσες, άκουμε λίγο ναι. και εμένα τώρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι για αυτούς που είδες και μου λες εκεί στα αεροδρόμια και στο ένα και το άλλο, ότι όλοι πικράθηκαν πέρα από την τρέλα που βγάζουν. Όλοι ντράπηκαν για αυτή την ήττα. Για την τεσσάρα. Άλλο ήττα. Δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα. Ένα ναι, το κρατούμε. Ναι. Εντάξει. Δεν τρώω εγώ τώρα αυτόν τον παπά ότι χάρηκαν και κάναν και δίκαν και ράναν. Χάρηκαν την εκδρομή. Χάρηκαν που δώσαν αυτό παρουσία λέω. Και βροντερό παρόν μέσα αυτό σε ένα ιστορικό λέω, ναι, γήπεδο. Αλλά φύγαν με κατεβασμένο το κεφάλι γιατί φάγαμε ντόρτι. Και όχι δεν φάγαμε μόνο ντόρτι, είχαμε και άσχημη εμφάνιση. Δεν έκαναμε αχ. Αυτό ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο. Στο πρώτο σκέλος. Ένα δεύτερο. Σε αυτό που είπες. Εντάξει. Φυσικά και με πείραξε αυτό που είπες ότι έχεις τρελαθεί που δεν αποκλειστήκαμε. Φυσικά και δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί. Φυσικά και πρέπει 100% να τα δώσει όλα για να περάσει. Γιατί. Να αιτιολογήσω το γιατί. Η ομάδα αυτή. Η ομάδα αυτή που έχει το μεγαλύτερο, από το μεγαλύτερο budget στην Ελλάδα έχει χτιστεί και έχει προετοιμαστεί για να έχει συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις. Στο Europa yeah. League ή στο Champions League αν ήθελες που τα δώσαν όλα το καλοκαίρι. Εντάξει, στο πρωτάθλημα Ελλάδος και στο κύπελο Ελλάδος.
Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ακριβοπληρωμένοι, με υψηλά συμβόλαια και είναι υποχρεωμένοι να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό έως το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Μη μου λες εμένα λοιπόν για Φεβρουάριο και όλα τα ντέρμπι. Όλα τα ντέρμπι να έχουν, όλο το κύπελλο να έχουν Ελλάδος, να έχουν και την Ευρώπη. Δεν το κατάλαβα. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι. Δεν το κατάλαβα. Θα επιλέγουμε, μάτς. Δηλαδή τι είναι ο ΠΑΟΚ τι είναι. Μόνο για την Ελλάδα είναι, Γιώργο. Σου λέω και πάλι, αυτό, έτσι πως μιλάμε λες και έχουμε κατακτήσει το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο. Είναι ειδική η κατάσταση φέτος, αυτό θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι, μαζί σου, ως ένα σημείο μαζί σου. Και πέρα είμαι 100% μαζί σου. Γιώργη, καταλαβαίνω φίλε μου καλέ πως μιλάς. Και ως ένα σημείο σου λέω είμαι μαζί σου. Αλλά δεν μπορούμε ρε φίλε να ξεφτιλιζόμαστε και έτσι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Εντάξει ρε εσύ Τάσο, δεν χάσαμε τώρα από τα άσπρα χώματα. Δεν έχει σημασία φίλε, ντόρτι έφαγες. Με 10 παίχτες παίζαμε με τη Ζέλση να πούμε. Φίλε, δηλαδή, έλεος. Ντόρτι έφαγες. Με 10 παίχτες παίζαμε ρε εσύ Τάσο, από την αρχή του αγώνα. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή τι να κάναμε δηλαδή, τι περίμενες εσύ με 10 παίχτες να κάνουμε. Ωραία, να σου το πω αλλιώς. Να κερδίσουμε. Να σου το πω αλλιώς. Με 10 έτσι, ναι, στο 6 βγαίνει ο Χατσερίδης. Ναι. Δεν πρέπει αμέσως να βγει έξω ο Πρίγιοβιτς. Στο 7, στο 8 να βγει ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει, τώρα εσύ το πας τεχνικά, το πότε έγιναν οι αλλαγές και τα λοιπά. Όχι, δεν το πάω τεχνικά. Κοίταξε. Δεν το πάω τεχνικά, το πάω με βάση τη λογική, με βάση τη λογική του Ρουμάνου. Ο Ρουμάνος δεν προφυλάσσει παίκτες για τη Λαμία. Αφού λοιπόν στο 6 τρως την κόκκινη κάρτα και μένεις με 10, με μια ομαδάρα 10 φορές καλύτερη από σένα, βγάλε τον Πρίγιοβιτς έξω και να τον προφυλάξει, το κατάλαβα. Βάλε μου τον Ακπόμπρε, φίλε. Λοιπόν, άκου να σου πω ρετάς και την αγωνιστική. Συγγνώμη που φωνάζω, έτσι. Το τι έκανε, ναι. Το τι κινήσεις έκανε και τα λοιπά, μαζί σου είμαι. Και εγώ ας πούμε κανένα δεν αρέσει να χάνει 4-0. Εγώ κοιτάζω την ουσία. Η ουσία είναι, έχει δύο σκέλη για μένα. Το ένα είναι ότι είναι ηρωνικό το κάρμα ακόμα και μας, προς εμάς τους οπαδούς. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Ακόμα και σε εμάς τους ίδιους. Έτσι, δηλαδή, να κάνουμε τη μία ήττα πίσω από την άλλη και ακόμα όχι απλώς να έχουμε ελπίδες, ξέρω εγώ, 10-20%. Ναι. Οι ελπίδες να είναι 50-50 τουλάχιστον. Δεν είναι στο χέρι σου όμως. Ναι, πρέπει να κερδίσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έχει μία πιθανότητα να γίνει. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει αυτό το πράγμα. Να κάνω μια ερώτηση. Όπως φυσικά. Και σένα και τους ακροατές. Βίντι Τσέλσι 2-2. Ναι. Και ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Μπάτε μπορείς 2-2. Περνάει αυτή, έτσι, η Βίντι. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη λίγο. Εγώ είπα βλακεία. Ο μόνος τρόπος για να περάσει ο ΠΑΟΚ είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να χάσει η Βίντι. Με οποιοδήποτε σκορ νομίζω. Αυτό. Μόνο αυτό. Έτσι, τίποτα. Μόνο αυτό. Αν δηλαδή η Βίντι φέρει έστω μια ισοπαλία, ό,τι και να κάνουμε και με 10-0 να κερδίσουμε. Εγώ νόμιζα όλοι τρεις, αλλά η Βίντι έκανε δύο νίκες με εμάς. Έχει 6 πόντους. Όχι. Μόνο αν χάσει η Βίντι. Μόνο αν χάσει η Βίντι και κερδίσουμε εμείς. Και εμείς κερδίσουμε, ναι, αυτό. Το οποίο δεν είναι δηλαδή τόσο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις η Τσέλσι δεν έχει τόσο μεγάλες, ας πούμε, καούρα, ας πούμε, να κερδίσει, αλλά το καλό είναι, και εκεί είναι το όλο το μυστικό, ότι πάει με τα δεύτερα. Και τα δεύτερα θέλουν να αποδείξουν και έχουν ένα λόγο να παίξουν, να δείξουν πράγματα. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι κλείνει προς τα εκεί η κατάσταση. Ναι, τα δεύτερα της Τσέλσι. Τα δεύτερα της Τσέλσι δεν είναι η αλλαγή, ας πούμε, του Κρέσπου που είναι ο Χατσερίδη. Αυτό σου λέει. Η αλλαγή του Γάλλου, του Ζιρού. Ναι, η αλλαγή του Μωράτα είναι ο Ζιρού. Ας πούμε. Αυτό σου λέω ρε παιδί μου, ότι θέλουν να αποδείξουν αυτοί ότι πρέπει να παίζουν βασικοί και γι' αυτό έχουν λόγο να παίξουν με τη Βίντι. Και όχι μόνο γιατί αυτό. Γιατί είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχουν σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν για να αποδείξουν πράγματα. Κατάλαβες. Πάντως. Και αυτό είναι το οποίο είναι ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει ότι βασικά όλα δείχνουν ως τώρα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να χάνουμε το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο και ακόμα να μην έχουμε αποκλειστεί. Δηλαδή είναι αυτό. Ξαναγυρίζω πίσω και με αυτό θα κλείσω. Ναι. Είναι τρομερό το κάρμα φέτος, παιδιά. Ναι, μαζί σου αυτό. Τρομερό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα φέτος. Σαν να σου λέει δηλαδή ό,τι και να κάνεις ΠΑΟΚ, το τέτοιο σου κάτω να χτυπάς θα προκριθείς.
ό,τι και να θες να... δηλαδή είμαστε ικανοί να χάσουμε από την, ξέρω εγώ, από την Πάτε Μπορίζοβα και πάλι κάτι να γίνει και να προκριθούμε. Τρομερό αυτό που συμβαίνει. Εγώ άμα χάσουμε από την Πάτε Μπορίζοβα, να ξέρεις ότι θα ψάξω μήπως έχει καμιά, καμιά συμμετοχή αντικανονική στη Βίντι. Αλλά άμα χάσουμε πάλι αποκλείσει. Όχι, άμα χάσουμε πάλι αποκλείουν. Θέλω να σου πω, εντάξει, είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή το πού πάει η κατάσταση. Δηλαδή πώς είναι η κατάσταση. Και οι Αριανοί, και θέλουν και να γίνουν στην καζούρα δηλαδή. Και οι Αριανοί κάθονται και καζουρεύουν. Εγώ τζάπα και βερεστέ. Θα σου πω κάτι. Χάνουν την ενέργειά του για το τίποτα. Θα σε παραξενέψει. Εγώ θέλω να προκριθείτε. Διότι μία περίπτωση που υπάρχει 5% να χάσει το πρωτάθλημα είναι αυτή που έλεγες πριν. Μπας και γίνει να έχετε το μυαλό σας κάπου εκεί στο Φεβρουάριο που είναι για τα ντέρμπι και τα τέτοια. Μία 5% είναι αυτή. Εγώ δεν είμαι με τον ΠΑΟΚ να περάσει. Μακάρι. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εμείς θεωρούμαστε, εγώ κοιτάζω το συμφέρον της ομάδας μου. Καλά, ειδικά για φέτος και μόνο, έτσι. Δεν μιλάω ότι δεν θέλω να προχωράω στην Ευρώπη. Έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για φέτος και μόνο. Έγινε. Γιατί εγώ είδα το πρόγραμμα, έτσι, είδα το πρόγραμμα. Τα δύο παιχνίδια της Ευρώπης είναι μέσα στο Φεβρουάριο και όλα τα ντέρμπι είναι μαζεμένα μέσα στο Φεβρουάριο. Όλα. Και η προημιτελική του κυπέλου θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γι' αυτό έγινε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ. Δεν έχει γραμμή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς βλέπω 11, κύριε Τρέγια μας. Εσύ θα συνεχίσει εγώ, ναι, θα πάω γιατί περιμένει φύγε, ο άλλος. Φύγε καλά να περάσει, θα δώσει χαιρετίσματα τα παιδιά. Θα δώσω, θα εκπροσωπήσω. Χρόνια, χρόνια πολλά στο Σκουμπάρ για τα δύο χρόνια. Θα εκπροσωπήσω επάξια, συγγνώμη, και την εκπομπή και τον σταθμό. Πες και το Μάνο και το Νίκο ότι θα ερχόμουν, αλλά 6 ώρα έχω γερθεί. 6 ώρα, ρε φίλε, τώρα... θα φύγω 12.30 από εδώ κοντά μέχρι να φύγω. Μέχρι να βρεις μία θα πας σπίτι. Όχι, μέχρι να έρθω εκεί θα πάει μία να παρκάρω να κάνω. Όχι, για σπίτι λέω. Σπίτι δεν μετά θα πας. Όχι, τώρα 12 φεύγεις από εδώ μέχρι να πας να κάνεις μία παρά. 25 λεπτά χωρίς κίνηση έχω. 5 ώρες ύπνο έχεις, μια χαρά. Δεν χαλαρώσουμε, κάνουμε μπάνιο. Κάνεις και μπανάκι. Λοιπόν, εγώ να καληνυχτήσω. Πρώτο Θεός, Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Άρης Παναθηναϊκός τι βλέπεις, δεν μας είπες. Ναι, δεν είπα. Άσο. Άσο. Περίεργος φάνηκε. Ναι. Το δώσω κι εγώ. Για δώσε και εσύ πρόσωπο. Να το δώσω άσο γιατί δεν τον πιάνω τον Άρη τελευταία. Το έκανα το κόλπο με τον Όφη μέχρι το 93. Ναι, ζωή σκορ, σκορ. Καλά ήμουν. Που Άρης Παναθηναϊκός. Ναι, εγώ θα δώσω σκορ. Κοίταξε, ότι πιστεύω θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Τώρα να καταφέρει ο Άρης και βάλει 2 γκολ, μπορεί και να κερδίσει. Έτσι, αλλά το μάτς ξεκινάει από μένα από το Χ. Από το Χ λόγω έδρας. Ναι. Μετά πάει στον Άσο. Μετά πάει στον Άσο και τελευταίο το διπλό. Εγώ θα σας αρεστήσω με το ακριβές σκορ που θα δώσω. 3-2 θα το δώσω ακριβές σκορ. 3-2, ε. 3-2. Θα πληρώνει και πολύ. Ένα ευρουλάκι. Σπρώξε το, ρε. Άντε φύγε. Φύγε, δεν προλάβεις. Λοιπόν. Ξαφανίσου. Καλά να περάσεις, Ζαχουά. Λοιπόν, πάμε στο break των 11, παιδιά. Θα επανέλθουμε, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα έχω ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Πλέον θα τα πούμε μόνοι μας, έτσι. Τάσος Τρέγια στο μικρόφωνο. Ο Ζάχος την κανά να πάει στα φιλαράκια του στο Σκουμπάρ. 23-10-287 μετά το break. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54-5-20-6. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας πλέον στο μικρόφωνο. Ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ αποχώρησε. Μαζί παρέτσα θα πάμε μέχρι και τις 12. Οι τηλεφωνικές γραμμές απαντούν στο 2310-287 και 38. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυβακούτε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. FM γενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Είπαμε, κατά την άποψή μας, ποιες ήταν οι αιτίες για το πολύ άσχημο αποτέλεσμα που έφερε ο ΠΑΟΚ στην Αγγλία. Και φυσικά βασικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ότι στο 6ο λεπτό δέχτηκε αυτή τη φθηνή κόκκινη κάρτα ο Χατσερίδης μετά από... δεν μπορώ να το χωνέψω ότι έκανε τέτοιο λάθος ο Μάτος. Έκανε το λάθος ο Μάτος, πήγε να σώσει την κατάσταση ο Χατσερίδη, ο οποίος δεν είναι και ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής που υπάρχει στον πλανήτη, μάλλον αργός χαρακτηρίζεται, και έφαγε την κόκκινη. Και κατά την άποψη όλων, και ο Βιερίνα λέει μετά την κόκκινη άλλαξαν όλα. Φεύγουμε από το Λονδίνο με ψηλά το κεφάλι. Και ο Σάρι, ο προπονητής της Τσέλσι, είπε ότι η αποβολή του Χατσερίδη έκανε τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Νομίζω ότι έχουν δίκιο 100% σε όσα έχουν πει. Παρά το ντεφορμάρισμα του προπονητή, παρά την άσχημη αγωνιστική παρουσία, κατ' εμέ,
τον περισσότερο ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, ο οποίος σαν σύνολο μπορεί να φάνηκε κάποια στιγμή ότι μπορεί να αμυνθεί, μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την ομάδα και ότι ίσως την υπερεκτίμησε και την υπερφοβήθηκε, θα πω εγώ. Παρά όλα αυτά, η πρόκριση, όσο και σας φαίνεται χαζό, όσο και σας φαίνεται αστείο, η πρόκριση θα κρυθεί στην Τούμπα. 50%. Και άλλα 50% θα κρυθεί στο μάτς Βίντι Τσέλσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με 4 ήττες που έχει κάνει, είναι αρνητικό ρεκόρ στην ευρωπαϊκή του ιστορία, στους ομίλους επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι αυτός που θα πανηγυρίσει στην τελευταία αγωνιστική, 12-13 Δεκεμβρίου νομίζω είναι, την πρόκριση του 32. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά αυτό το σενάριο. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, επαναλαμβάνω, την Πάτε Μπορίσοφ μέσα στην Τούμπα, μια ομάδα που την κέρδισε μέσα στην έδρα της με 4 γκολ, ένα 4 νομίζω είχε λήξει, και χάσει η Βίντι, που είναι το λογικό, από αυτή την υπερομάδα την Τζέλσι, περνάει ο ΠΑΟΚ. Και εκεί νομίζω ότι θα ξεχάσουμε και την άσχημη εμφάνιση γενικά της ομάδος και το ντεφορμάρισμα και τις κάποιες επιλογές περίεργες του προπονητή και την κρίνια και την αφισβήτηση και το μηδενισμό κτλ. Πρώτα ο Θεός, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1 Δεκεμβρίου ξημερώνει, σε μία ώρα από τώρα, καλό μήνα να έχουμε, ο ΠΑΟΚ μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται πολύ κοντά και στους 3 στόχους του. Παρά τις 4 ήττες, επαναλαμβάνω, στο ευρωπαϊκά μάτς. Αρχές Δεκεμβρίου είναι 6 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό, 5 βαθμούς πάνω από τον Ατρόμητο και 12 βαθμούς πάνω από την ΑΕΚ, 11 από τον Άρη. Όσο και να θέλουμε να γκρινιάξουμε, κάποιοι οι οποίοι είναι μηδενιστές και εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους, όσο και αν θέλουν να είναι κακοπροαίρετοι και περιμένουν τον ΠΑΟΚ μερικοί στη γωνία, οι οποίοι κατέχουν και κέρια πόστα, όχι μέσα στον ΠΑΟΚ, απ' έξω, για δικά τους συμφέροντα, εγώ αυτό που έχω να πω από την πλευρά μου είναι ότι πρέπει να ξεχαστεί πολύ γρήγορα αυτό το μάτς. Ήδη πρέπει ο Λουτσέσκου να αλλάξει την ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές, γενικά στα αποδυτήρια, και να αφοσιωθούν στο μάτς Δευτέρας. Αρχής γενομένης από το μάτς Δευτέρας με τη Λαμία, μια ομάδα που εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει περπατώντας, θα είναι από τα πιο εύκολα, και δεν συνηθίζω να το λέω. Δεν συνηθίζω να το λέω, γιατί πιστεύω ότι όλα τα μάτς είναι δύσκολα. Αυτό το μάτς θεωρώ ότι θα βγάλει αντίδραση, και επειδή έχει δώσει περισσότερη έμφαση, μεγαλύτερη έμφαση έως τώρα στο πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου από όλες τις άλλες διοργανώσεις, και το κύπελο το σνόμπαρε και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις σνόμπαρε, έτσι όπως βλέπουμε, πιστεύω ότι θα το πάρει περπατώντας το συγκεκριμένο μάτς με τη Λαμία. Δεν υπάρχει άλλο σκορ εκτός από τη νίκη για τον ΠΑΟΚ μέσα στη Λαμία. Ούτε καν σκέψη πρέπει να υπάρχει για κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Γιατί πάρα πολύ απλά βλέπουμε το σμπρόξιμο που τρώει η ομάδα του Πειραιά. Δεν αφαιρούν βαθμούς, δεν την τιμωρούν ως πρέπει, όπως τιμώρησα την ΑΕΚ. Αυτή η ομάδα είναι η μόνη που δεν παίρνει αφαίρεση βαθμών. Βλέπουμε πως κερδίζει με goal of sight, με διαιτητικές εύνοιες από χαϊδεμένα παιδιά, χαϊδεμένους διαιτητές του παρελθόντος, οι οποίοι τρώνε μπούκες από εκπροσώπους τύπου του Ολυμπιακού, από πρωτοκλασσάτα στελέχη οι οποίοι τραμπουκίζουν το διαιτητικό τρίο στο ημίχρονο και όλα όσα έχουν γίνει τα γνωστά μέσα στη Φυσούνα, και αυτή η ομάδα τιμωρείται μόνο με χρηματικό πρόστιμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλοι ότι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός έχει 4 αναμετρήσεις, οι 3 νομίζω είναι εντός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα βατό πρόγραμμα για αυτό, να είναι σοβαρός. Παίζει με Λαμία, Λάρισα, Πας Γιάννενα κτλ. Και πρέπει να κλείσει αυτή την πεντάδα αγώνων μαζί με την Ξάνθη, νικηφόρα, για να κάνει το μεγάλο βήμα προς τον τίτλο. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός φέτος νομίζω του ΠΑΟΚ, και όλα οι υπόλοιποι είναι δευτερεύοντες σκοποί. Αρχής γενομένης λοιπόν από το μάτσε στη Λαμία,
τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, χωρίς να το ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα που τα περισσότερα θα τα ξέρει. Θα τα ξέρει, δηλαδή η ΑΕΚ με τον Πανιόνιο, η Λάρισα με τον Πανιόνιο παίζει Σάββατο. Ο Ατρόμητος παίζει Σάββατο στον Απόλλωνος Μήνης. Ο Άρης παίζει με τον Παναθηναϊκό Κυριακή. Και η Ξάνθη παίζει Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα. Και ο Ολυμπιακός παίζει επίσης τη Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει 7 και ο Ολυμπιακός παίζει στις 7.30. Θα ξέρει όλα τα αποτελέσματα περισσότερα. Δεν θα ξέρει αυτό του Ολυμπιακού. Το οποίο θα έχει μισή ώρα. Θα λήξει μετά μισή ώρα από αυτό που το μάτς που θα λήξει του ΠΑΟΚ στη Λαμία. Άρα νομίζω ότι είναι υποχρεωμένος να είναι σοβαρός, να είναι προσγειωμένος, να έχει το μυαλό του εκεί και να φέρει τους 3 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Για να μπορέσει να κοιτάξει το επόμενο μάτς, το οποίο νομίζω ότι δεν χωράει κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Να δώσουμε λίγο και τη 12η αγωνιστική, αφού σας πω ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιος φίλος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει 2310-287-38 και να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν στην Αγγλία και να σχολιάσουμε φυσικά και τις επόμενες κινήσεις αγωνιστικά και όχι μόνο όσον αφορά όχι μόνο τον ΠΑΟΚ αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, 1 Δεκεμβρίου αύριο λέμε, έτσι καλό μήνα, να έχουμε πρώτα Θεός Λάρισα Πανιόνιος στις 5 και 4, Απόλλωνος Μήνης Ατρόμητος Αθηνών στις 7 το απόγευμα στο Γιώργος Καμάρας, Πας Γιάννενα Όφη στους Ζωσιμάδες 7.30. Αυτά είναι τα μάτσα του Σαββάτου. Πάμε στην Κυριακή. Παίζει ο Λεβαδιακός με τον Αστέρα Τρίπολης στις 5 και 4. Άρης Παναθηναϊκός στις 7 στο Κλεάδης Βικελίδης. Για να δούμε τι θα κάνει ο Άρης, αν θα εκμεταλλευτεί τη νίκη που έκανε μέσα στον Όφη για να μπορέσει να ανέβει πιο ψηλά στη βαθμολογία και να περάσει παραπάνω την ΑΕΚ και την Ξάνθη, η οποία δεν βλέπετε πραγματικά. Στις 7.30 την Κυριακή παίζει ΑΕΚ Ξάνθη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μία ΑΕΚ προβληματικότατη, η οποία καλείται να ανατρέψει την αρνητική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα τελευταία μάτς και όχι μόνο. Υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια. Υπάρχει εφήλιος, θα το χαρακτηρίζαμε, μέσα στην ΑΕΚ. Όλα εδώ πληρώνονται. Τι να κάνουμε. Ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές, ανάμεσα σε το μεγαλομέτωχο και όχι μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και αγωνιστικά και διοικητικά μέσα στην ΑΕΚ. Και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να τα ξεπεράσουν οι συγκεκριμένοι κύριοι. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό μάτς, το ΑΕΚ Ξάνθη. Είναι πάρα πολύ κοντά στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ είναι 7η μαζί με τον Πανιόνιο. Μοιράζονται την 7η και την 8η θέση. Η Ξάνθη είναι πάνω από την ΑΕΚ με ένα πόντο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Και γι' αυτό είπα για το προηγούμενο μάτς. Το Παναθηναϊκός, το Άρης Παναθηναϊκός, μάλλον στο Κλάδης Βικελίδης. Είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες. Μοιράζονται την 4η και την 5η θέση με 18 βαθμούς. Άρα αυτή η τετράδα στη βαθμολογία, 4η, 5η, 6η, 7η θέση με Παναθηναϊκό, Άρη, Ξάνθη και ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί παίζουν αναμεταξύ τους οι 4 αυτές ομάδες και θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό, νομίζω, την επόμενη αγωνιστική, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα ανέβει παραπάνω στη βαθμολογία, γιατί είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις, για να κοιτάει με περισσότερη, μεγαλύτερη αισιοδοξία την υπόθεση πρόκριση. Βέβαια, αναμένουμε και την ευρωπαϊκή τιμωρία της ΑΕΚ για τα όσα έκτροπα έγιναν στο μάτς με τον Άγιαξ. Να υπενθυμίσουμε πως ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος από την UEFA, δεν μπορεί να έχει συμμετοχή. Δηλαδή, αν βγει ο πέμπτος ο Παναθηναϊκός και είναι έκτος ο Άρης, τη θέση την παίρνει ο Άρης. Αν βγει πέμπτος ο Παναθηναϊκός και είναι έκτη η Ξάνθη, τη θέση την παίρνει η Ξάνθη. Αν πάρει τιμωρία τώρα και η ΑΕΚ και είναι η τέταρτη η ΑΕΚ, πέμπτος ο Παναθηναϊκός, έκτος ο Άρης και η Ξάνθη, τις δύο θέσεις
τις παίρνει ο Άρης και Ξάνθη. Δηλαδή πιο ευνοϊκά φέτος, αν τιμωρηθεί και η ΑΕΚ, για τον Άρη δεν μπορούσε να ήταν τα πράγματα για να μπορέσει να, έστω και με σπόντα, αν δεν καταφέρει να μπει στην πεντάδα. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να καταφέρει, βάσει προγράμματος και τα λοιπά και αυτό, ίσως να τα καταφέρει. Αν και αρχικά εγώ πίστευα ότι θα είναι εκτός πεντάδος βαθμολογικά ο Άρης. Αλλά ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, είναι τόσο ευνοϊκή η κατάσταση φέτος με τις τιμωρίες του Παναθηναϊκού και την ενδεχόμενη τιμωρία που έρχεται για την ΑΕΚ, που νομίζω ότι θα πρέπει να αυτοκτονήσει ο Άρης για να μην παίξει του χρόνου Ευρώπη. Για να δούμε τι θα δούμε. Δεν θα είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα, ιδίως για τον ΠΑΟΚ στη Λαμία, και σας λέω ξανά, σας το ξαναλέω, ότι πιστεύω ότι θα κερδίσει σχετικά άνετα. Γιατί? Γιατί στο χθεσινό μάτς η ομάδα του ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ρασβάνου Τσέσκου, καταπονήθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές τρέξανε παραπάνω χιλιόμετρα λόγω της κόκκινης κάρτας στο έκτο λεπτό που πήρε ο Χατσερίδης και βγήκε έξω. Όλη η ομάδα λοιπόν είναι επιβαρημένη, είναι πιο βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών, ήταν πιο πολλά τα μαρκαρίσματα, περισσότερα τα τάκλιν, περισσότερες οι προσπάθειες, περισσότερα τα χιλιόμετρα. Γι' αυτό και είπα προλίγο στο Ζάχο όταν ήταν εδώ ότι στο έκτο λεπτό που τρως την κόκκινη κάρτα, βγάλε έξω τον Μπεργιόβιτς, βάλε τον Ακπό μέσα, βγάλε έναν ακόμα ποιον θέλεις πρωτοκλασάτο, αφού δεν τους προφυλάξεις, και βάλε μια δευτεράντζα. Ούτε αυτό έγινε. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα θα μου πεις, απ' τη μια έλεγες να παίξουν οι κανονικοί, απ' την άλλη, ναι, απ' την άλλη, από τη στιγμή που δεν παίξαν οι κανονικοί, έπρεπε να παίξουν οι αλλαγές για να προφυλαχτούν οι κανονικοί. Για μένα έπρεπε να παίξουν όλη η εντεκάδα του ΠΑΟ. Κανονικά Βαρέλα, Αντί Χατσερίδη, Πέλκας, Μέσα, Λιμιός, Μπίσεσβαρ. Ακόμα και τον Ουάρντα που δεν τον πιστεύει. Μπήκε μέσα ο Ουάρντα, άλλαξε λίγο την εικόνα του αγώνα. Κράτησε μπάλα. Έκανε δύο τρίπλες. Έκανε πέντε πλαγιοκοπήσεις. Μοίρασε. Σούταρε. Έκανε τα χαζά του, τις τρέλες του. Νομίζω ότι σε αυτό το μάτς χρειαζόταν και ο Ουάρντα, χρειαζόταν και ο Πέλκας, χρειαζόταν και ο Λιμιός ακόμα, για να τροφοδοτηθεί ως πρέπει ο Πρίγιοβιτς, για να μπορέσει να κάνει κάποιες τελικές ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα μου πεις, με αυτή την ομάδα, εντάξει, μεγαθύριο ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να τη σεβαστεί σε ένα σημείο ρε φίλε. Άλλο σε σέβομαι, άλλο σε φοβάμαι. Ο ΠΑΟΚ ήταν φοβισμένος χθες. Ο ΠΑΟΚ μπήκε μέσα φοβισμένος και λέγαμε, αμά να σφυρίξει, να τελειώσει με 3-0, να φύγουμε, να μην ξεφτυλιστούμε. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι έτσι μαθημένος, παιδιά. Ο παλιός ο ΠΑΟΞης, ο 40+, δεν έχει μάθει έτσι τον Ευρωπαίο ΠΑΟΚ. Δηλαδή εγώ κάποια στιγμή ήθελα να κλείσω την κολοτηλεόραση και να μην βλέπω αυτό το μάτσα, μάθω τελικό σκορ. Και ειλικρινά σας μιλάω, από τις λίγες φορές στη ζωή μου, στην Ευρώπη, που φοβήθηκα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φάει και 6 γκολ. Από τις λίγες φορές. Τώρα θα μου πεις, θα τρώγεις, ναι, έχεις φάει παλιότερα, 6 από την Μπαρτσελώνα, ναι. Γιατί να το ξανακάνω, ρε φίλε. 17 χρόνια ευρωπαϊκής πορείας ο ΠΑΟΚ είχε να φάει 4 γκολ. 17 χρόνια είχε να φάει 4. Είπαμε, εντάξει, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε τον αγώνα μας στη Δυσσία, το έτσι, το αλλιώς, ξέρω εγώ, να μήπως έρθει και τον ντάμπλ, αλλά όχι αυτό που είδαμε χθες. Είναι απαράδεκτο. Τουλάχιστον σεβαστούν τον κόσμο που πήγε εκεί. Πήγε ο κόσμος, έκανε 4-0. Έπαιζε από το 10 με, έπαιζε από το 7 με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν έχει κάνει φάση. Και ο κόσμος έβρεχε, ήταν γυμνός, μακριά από τα σπίτια του, τραγουδούσε, λες και κέρδιζε με 4-0 αυτός. Λες και ήσουν στην Τούμπα.
είχε στηθεί πανηγύρι μέσα στο Stamford Bridge από, από τους 3.000 παοξίδες. Τραγουδούσανε καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς που χάναμε και είχαν μείνει χαζοί. Είχαν μείνει χαζοί οι Άγγλοι. Απορούσανε και λέγανε αυτοί είναι τρελοί. Τόσο παλαβοί είναι. Γιατί λέει μας λέγανε, αλλά δεν το πιστεύαμε. Έχουν πάθει πλάκα όλοι με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο οποίος ήταν νικητής εχθές. Ο μόνος νικητής. Έλα φίλε, καλησπέρα. Γεια σου κύριε Τάσο. Γεια σου Νίκο. Τι έγινε Τάσο. Όλα καλά Νίκο. Τεσσάρα όμως, τεσσάρα. Όλα καλά Νίκο, όλα καλά. Τεσσάρα, τεσσάρα. Δεν έχει σημασία, άμα προκριθώ δεν με νοιάζει τεσσάρα. Θα αποκριθώ την επόμενη αγωνιστική. Θα σε πω πάλι, να σε πω φίλε. Εγώ την ουσία κοιτάω Νίκο, εσύ τώρα κοίτα την τεσσάρα. Εγώ κοιτάω την τεσσάρα που ήταν όλα τα φίλια που βγάλαν αυτό τον κύριο από την Ουκρανία που δεν μπορεί να θρύψει, μόνο δεν μπορεί να αλλάξει λάμπες. Μαζί σου. Και, κοιτάζω δεξιά και αριστερά αυτοί όλοι που είναι υπέρ την υγεία τα σίδερα. Προπονητής, δεν υπάρχει προπονητής, είναι ένας άνθρωπος που είναι μάνατζερ, δεν είναι προπονητής. Ο Ρουμάνος. Παρακάτω. Να κάνω μια ερώτηση. Πήγε αυτός ο μεγαλομέτωχος της εταιρείας ΠΑΕΠΑΟΚ, πήγε στην Σολοδίνο. Δεν το γνωρίζω. Αφού είναι ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Μαθαίνω ότι πήγε η Παπαδόπουλος, πήγε αυτή η κυρία που είναι το οικονομικό, πήγε που είναι αυτός ο Πορτογάλος από την Κροατία που ήρθε. Κάτι γεροντίδες, κάτι. Όλη αυτή η κομπανία πήγε που κοτατράν. Πήγαν όλοι την τάπα. Παρακάτω. Γνωρίζετε... Δεν πήγε ο Ιβάν Σαββίδης. Το λέω, δεν πήγε. Νομίζω δεν πήγε. Ποιος? Δεν πήγε. Ποιος? Ο Σαββίδης. Ναι, μήπως γνωρίζετε που πήγε. Είχε ένα επενδυτικό φόρουμ. Μήπως ξέρετε που πήγε. Στη Μόσχα, στη Μόσχα, στη Μόσχα. Στη Μόσχα. Όχι Μόσχα, είσαι λάθος, κόκκινη κάρτα θα βγει. Στη Μόσχα είναι φίλε, τώρα το Ρώσια, Ρώσια Κάλινγκ, έτσι λέγεται. Ναι, έφαγε κόκκινη κάρτα. Όχι φίλε μου, Τουρκιά πήγε. Πού πήγε? Τουρκιά. Την Τουρκία πήγε. Εκεί υπήρχε ένα βαλικό το άνθρωπο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος είναι γνωστό στο Πανελλήνιο τουρκικό και στο ελληνικό. Πάντως να σε ενημερώσω ότι το επιθετικό φόρουμ αυτό είναι από τις 28 έως 30 Νοεμβρίου στη Μόσχα, στο κέντρο εμπορίου, το οποίο άκουλε μου, την πρώτη μέρα μίλησε ο πρόεδρος Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Άτε ρε φίλε, αυτό και αυτά για τον κόσμο το χαζό είναι, για τον πρόβλημα που το εσανώ. Αυτό το παρέμεινε να σταματήσει. Αυτό το παράμενο να σταματήσει. Δηλαδή αφισβητήσει ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στη Μόσχα. Ποιος ο Ιβάν Σαββίδης, δεν υπάρχει κύριος υποκράτης. Ο κύριος που είναι στην Τουρκιά. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Τουρκιά έχει πούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πούμε, πάρα πολύ καλό φίλο. Δεύτερον. Πού ήταν στην Τουρκιά. Πού ήταν στην Τουρκιά, σε ποια πόλη. Πού ήταν, στην Άγκυρα. Και τι έκανε. Δεν λέγω στον αέρα. Μάλιστα. Okay. Πήγε, εγώ το πάρω και το δικό του μετερίζει, πήγε, στην Ρουσία, πήγε στην Ουκρανία, εκεί γίνεται πόλεμος. Δεν μπορεί να περάσει το εμπόρευμά του να πάει δεξιά και αριστερά. Έτσι. Ο κόσμος πήγε κάτω, σαν πρόβατο πήγε, σαν πρόβατο γυρνάει. Δεν έχει τίποτα ορίζοντα, θα πω και το άλλο. Την Κυριακή, τη Δευτέρα παίζει που με ο Πάκ με τη Λαμία. Παίζει. Ναι, βέβαια. Ναι, 7 η ώρα. 7.30 ώρα. 7 η ώρα, μπράβο. Ναι. Ωραία. Ξέρεις γιατί παίζει από τον Πειραιά. Διαιτητής, ναι, από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά. Ναι, μπράβο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι του λιμανιού βρήκαν το Θόδωρα και το λέγανε Θοδωράκι. Βέβαια, μόνο το Θόδωρα. Το Θόδωρα. Από την Γενέβη το κάνανε, ναι, το κλεβάταν και λέγανε Θοδωράκι. Προσέλιδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά, από την ώρα που το βρίζουν αυτό τον άνθρωπο, βρίζουν τον πατέρα του. Έτσι, αυτομάτως να ξέρει πολύ καλά, θα το πάρει το διάρρη και εγώ το πιστεύω, το πάρει το διάρρη γιατί βρίζουν το παιδί του, το παιδί του βρίζουν, του θείου, δηλαδή του κοκάλι το παιδί βρίζουν. Έτσι, αυτομάτως το πάρει το διάρρη και το άλλο. Γνωρίζουμε τόσο πολύ καλά που πήγε στα μπουζίκια με την Έλλη Ράπτη στα μπουζίκια κάτι στην Αθήνα. Τον βάλανε και χόρευε λίγα και δεξιά και αριστερά. Δεν το ξέρω αυτό που λες.
Αυτό διάβασε σε μια εντύπω, να το βρείτε πολύ καλά. Δηλαδή αυτό το... Α, και το άλλο. Το εφημερίδες, το, μια εφημερίδα που είναι λιγάκι ακροδεξιά που είναι. Τέλος πάντων, ακροδεξιά, δεξιά, εθνοδεξιά, το Μακελαίο. Ότι αυτή η εφημερίδα γράφει ένα αθράκι, Ιβάνσκι τον τίτλο της Σιβηρία. Τον Ιβάνσκι της Σιβηρία. Δηλαδή οι Αμερικάνοι τον έχουν στην Βούκα. Δεν κλείνει τον Καλά, αυτό είναι γνωστό ότι τον έχουν στην Βούκα, εντάξει. Μπράβο. Από την ώρα που βγαίνει την καρδένσα μου τον κύριο Αυτόνα, δεν την κλειτώνει. Γιατί? Γιατί με, από την ώρα, και το άλλο, από την ώρα το λίπος, αυτός που είναι στο κορδαλό, ο άνθρωπος που είναι, ο νάμπερ ουάν τον πλανήτη, που διακινεί τα πάντα και τους πάντες. Έτσι, αυτό τον έχουν για αγγελιοφόρο να κουβαλάει, πούμε, την καμπατίνα του κάθε τι να πούμε και να παίρνει ένα καλό μεροκάματο. Κάθε και το που λέτε εσείς, το ότι βάλατε, πούμε, βάζει εκατομμύρια. Εδώ είναι για λάει και κάτι και πεκαλμένος. Αν πάρει και στην Αθήνα και κάτι σε αυτέ και θα σε κυριάνει τις ντομάτες. Απλά τάσο μου να χρήσω πολύ καλά παρήκαρη κύριαντα, ότι αυτή τη στιγμή που πάω είναι ένα σωματείο χωρίς αύριο, χωρίς ορίζοντα, χωρίς τίποτα. Το λέω το άλλο, πείτε πως θα είναι, του χρόνου τι θα είναι. Ο χώρος του Ζαλόγκου. Εσύ που κάνετε εκπομπές. Κάτσε, όλοι, κάτσε να το πάρουμε, Ρενίκου, πρώτα. Θα το πάρεις, κάτσε, γιατί δεν είναι. Δεν είναι, πω, είναι θα απαντάω, θα απαντάω. Εγώ βλέπω τον κόκκινο, τον σπρώχνουν ξανά. Όχι, θα σε πω, θα απαντάω. Από την ώρα βρίζουν το Θόδωρα, βρίζουν τον Κόκαλη. Αντί να βρίζουν τον Κόκαλη. Βρίζουν τον Θόδωρα στην Γενέβη, το λένε Θοδωράκι. Κόκκινη, κόκκινη, κόκκινη. Κόκκινη, κόκκινη, κόκκινη. Το βρίζουν, το Θόδωρα, το χλεβάζουν και το λένε Θοδωράκι. Βρίζουν τον πατέρα του. Από την ώρα που βρίζουν τον πατέρα του, βάλουν τον Πειραιά, γιατί του Πειραιά, ετοιμάζουν, είναι διάρρη. Εδώ είμαστε, ξέρετε, την Κυριακή Δευτέρα, το βράδυ, εδώ είμαστε. Καλά, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό που λες. Αυτό που λες τώρα δεν είναι κάτι δύσκολο. Όχι, 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 γιατί άμα δεν βρίζαν το παιδί του. Θα ήταν δύσκολη η Δευτέρα. Νίκο, τώρα άστα τα παιδιά δύσκολη, τώρα. Μαύρη Δευτέρα θα ήταν. Άστα μαύρη παιδιά απ' έξω τώρα, εντάξει. Άστο, να σου πω κάτι. Δηλαδή, το λέω πως είναι πραγματικό. Ναι ρε φίλε, αλλά ο Πάοκ έχει κάνει τώρα 10 νίκες στα 11 μας. Δηλαδή, ποιο είναι το λογικό. Όχι, τι όχι. Το λογικό από εσύ. Ναι, θα πω κάτι. Από την ώρα που κάνει η Γενέβη, σπρώχνει η Γενέβη, διαμέσου Κοκαλιάρη, και ο Τσέχος, α πούμε, ο Τσέχος και ο Αυστριακός. Και ο αυτός και ο, ναι, ο άλλος, ναι. αυτή η τριάδα, μαζί με το Κοκαλιάρι, καταλαβαίνει ότι πρόκειται το παιχνίδι. Γιατί από το παιχνίδι του πρόκειται το πρόκειται ο θείος, ο λεγόμενος Κόκαλης. Και τώρα ο Μελισανίδης έχασε την τράπουλα. Η τράπουλα χάθηκε το Μελισανίδη. Έτσι, από την ώρα που θα πάει ποινή, θα θανάτω, 3 χρόνια εγώ το λέω φυλακή, εγώ το λέω φυλακή, την ΑΕΚ. Έτσι, 3 χρόνια και πρόκειται να φάει, πούμε, όπως έφαγε ο Πάγου με την Πάρη Ρεμέν, πρόκειται να πούμε καμιά 200.000 ή 50.000, δεν θυμάμαι πολύ καλά, η ΑΕ καθαρίζει. Δεν μπορεί να πάρει τα 30 εκατομμύρια που θα ήθελε να πάρει. Έτσι πάει τα τάταρα. Από την ώρα που έχει, πούμε, πρόβλημα με τους Αμερικανικές δικαιοσύνη ο Μελισανίδης, καθαρισμένα τα θέματα είναι. Από την ώρα το ξαναλέω, Τάσο μου. Από την ώρα οι κόκκινοι βρίζουν το Θόδωρα, εξώφυλλα φύλλα του κόκκινου, βρίζουν το Θόδωρα σε, και χλέβαρμα, βρίζουν τον πατέρα του. Μάλιστα. Έτσι, αυτομάτως να γνωρίζει πολύ καλά, θα το πάρει το πρωτάθλημα. Μα αυτό όλοι αυτοί οι παίκτες που έχει μέσα με, είναι για τα σίδερα. Για πες μου τον Ουγγρανό, για πες μου και τον Τζάμπα που είναι να τρέξει, για πες μου ποιος ο Βερίνια. Που είναι, πούμε, το χτυπάνε λίγο το πέρα και πονάει το ποδαράκι του. Για παίρνουμε σε ποιο παίρνουμε. Εκείνος Κρέσπος. Για παίρνουμε ένα παίχτη, ρε φίλε μου. Παίρνουμε ένα παίχτη. Για εκείνος που είναι ο Ιγκοσλάβος. Πήγαινε, πού πήγαινε και τράχασε σε ντουβάρι. Χθες κανείς δεν ήταν καλός. Βρε, έκανε, πούμε, από το κέντρο πήγε την μπάλα και πήγε, έπεσε και αυτό. Και μόλις έφτασε σε αμυντικό, έπεσε από το ντουβάρι, έπεσε. Να σε πάω λίγο πιο πίσω. Το καλοκαίρι που έκανες 2-0 εδώ από τους Ρώσους, δεν το έκανες 3-2 στο ημίχρονο. Ναι, έπαιξες, ναι, μπάλα. Με τη Βασιλεία, με τη Βασιλεία 3 εκτός, δεν τους έριξες. Έπαιξες μπάλα. Να σε πω κάτι. Κάτσε ρε Σινίκο, δεν έπαιξες. Θα σε πω κάτι. Να με πεις. Από την ώρα το παιχνίδι οι Ρώσοι γνωρίζουμε καλά ότι ο πρόεδρος των Ρώσων έχει καλεί, είναι μέλος στην Επιτροπή Διατησίας
τη είπε και στη ΣΟΕΦΑ, έλα τώρα, ντε, μη είμαστε και λίγο κοροϊδά. Ναι. Έτσι. Και γιατί δεν υπήρχε. Από την ώρα που πάει, πούμε, ο Μάκης Γκαγκάτη και κάτι άλλα παιδιά μαζί με τον Καραπαπά απάνω στην Γενέβη, βλέπουν τον Θόδωρα και του φιλάνε τα χέρι, δεν είμαστε και κοροϊδά. Αυτά τώρα έτσι. Που τα λες εγώ δεν τα ξέρω. Αυτά που τα λέω, το δεν λέω τα ξέρω. Εγώ τώρα ούτε μπορώ να τα δεχτώ αυτά που λες τώρα. Εντάξει. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να τα δεχτώ. Να σε πω κάτι. Και εγώ να σου πω τώρα κάτι. Και εγώ σε είδα στον πλανήτη Άρη. Να πούμε, πήγαμε και πια με ένα ουζάκι στο Τσουκουράδικο που πάει στον πλανήτη Άρη. Καλά κάνει. Μα πήγε το Skyland, μα πήγε. Εμένα και σένα μα πήγε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Από την ώρα αυτό που γίνεται. Θέμα ο Πάχου είναι και θέμα καθαρισμένος, φίλε μου. Οικονομικά και το οικονομικά ο Πάχου είναι καθαρισμένος. Μην νομίζετε εκεί βάλει τα λεφτά. Ποια λεφτά. Ποια λεφτά έβαλε, Τάσο. Ποια παίρνουν και τι. Νίκο, άκουσε με λίγο. Είναι από τις λίγες χρονιές, την τελευταία πενταετία τουλάχιστον, ναι. Που κοιμάσαι ήσυχος. Πού, κοιμάσαι ήσυχος. Δεν σε λέει κανείς για προσφυγές. Δεν σε κυνηγάει κανείς για χρέη. Δεν σε κυνηγάει. Είναι όλοι πληρωμένοι. Κάτσε ρε Νίκο, τα λέμε τα πράγματα από το όνομά του. Δηλαδή, αν μα βγάλει ότι ο Πάοκ έχει οικονομικό πρόβλημα, να βγω να πηδήξω να πάω στο Χορτιάτη να μάσω μανιτάρια. Να πάω στο. Να τσε πω κάτι. Από την άλλη να πληρωθούν. Να μάτα λοιπόν, θα με πνίξει. Σιγά, όχι ρε φιλέ. Προ Θεού, πιέζει λίγο νερό. Από την ώρα που πούμε που οι παίκτες είναι απειρωτοί 4 μήνες, πού είναι πληρωμένοι. Ποιοι είναι απειρωτοί, ρε. 4 μήνες είναι απειρωτοί. Πού το έκανες αυτό, αυτό τώρα, από σένα το ακούω. 4 μήνες, γέλα. Εγώ σε λέω 4 μήνες είναι και απειρωτοί. Ναι. Δηλαδή από τον Αύγουστο. Έτσι. Δεν ξέρω από πότε είναι. 4 μήνες, να, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ναι, μπράβο. Εγώ σε καμιά άλλη πληρώνει που έχει το ξενοδοχείο το Μαγιό Πέτρο, το πληρώνει το Νίκη. Βέβαια, όλα. Πόσο, όλα. Πόσο είναι το Νίκη, ξέρεις. 9 εκατοστάρικα το χρόνο είναι. Όχι. Ένα χαρτί το χρόνο είναι, 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ένα 700. Πληρώνει το προσωπικό. Πληρώνει εφορία, πλειονέσια. Πληρώνει το προσωπικό. Το προσωπικό είναι να σε πω κάτι, το προσωπικό το πάει και πληρώνει τα γαθόνια που πάει και σερβίρουν τους πελάτες φαγητά. Να σου πω κάτι, περιμένουν μπερμπουάρ. Άκουσε λίγο, έτσι. Μόνο σου το είπες. Άρα για να πούμε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι εντολοδόχος. Κάτσε τι, όπως είναι που παραδείγματος χάρη και δεν θα πω κάτι, κοιτάσου. Παραδείγματος χάρη πως είναι. Πες αυτό και να κλείσουμε λίγο. Ναι. Αυτός που είναι μέσα στη φυλακή, τι είναι ο number one στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και στον πλανήτη. Έτσι. Και κάνει από τη φυλακή κινεί τα νήματα. Από τη φυλακή του Κορδαλού κινεί τα νήματα. Και 7 φορές και τον ίδιο. Από πόσα μέτρα. Από εδώ μέχρι που είσαι εσύ που κάνεις την εκπομπή. Άντε να σε καλά, Νίκο. Γεια σου, Νίκο, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε και στο. Έχουμε γραμμή άλλη. Ωραία, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε κανένα 20 λεπτάκι γεμάτο. 23-10, 287 και 38. Μπορείτε να ξαναεπικοινωνήσετε με την εκπομπή. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τάσο Τρέγια στο μικρόφωνο. Για κανένα ταρτάκι θα είμαστε εδώ, συντροφιά κοντά σας, μέχρι και τις 12. Όσοι φίλοι θέλετε να επικοινωνήσετε για να πείτε τα δικά σας, το πώς είδατε το Chelsea PAOK. Τι πιστεύετε για την επόμενη μέρα, αν θα επηρεάσει ή όχι. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. 23-10-287 και 38. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-20-6. Μην ταξιδέψετε στη Λαμία. Έκκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον κόσμο του Δικεφάλου με φόντο τον αγώνα της Δευτέρας. Λοιπόν, ανακοίνωση της αστυνομίας την απαγόρευση της οργανωμένης αλλά και μεμονωμένης μετακίνησης των φίλων του ΠΑΟΚ στη Λαμία για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομώνυμη τοπική ομάδα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε και λέει, ενημερώνει τους φίλους της ομάδας πως μετά από απόφαση του Υπουργείου Αθλητισμού απαγορεύεται τόσο η οργανωμένη όσο και η μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League σουρωτή κόντρα στη Λαμία, στο ΔΑΚ Λαμίας. Παρακαλούμε λοιπόν
τους φιλάθλους να σεβαστούν την απόφαση και να μην ταξιδέψουν στη Λαμία. Καθώς ελοχεύει κίνδυνος τιμωρίας της ομάδας μας, ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ προς την κατεύθυνση της αποφυγής οποιοδήποτε περιστατικού που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην προσπάθεια της ομάδας να κατακτήσει τον τίτλο που της έκλεψαν πέρσι. Και πες εσύ τώρα ότι η ΠΑΟΚ δεν κάνει καλά. Βέβαια, είναι δύσκολο και για τους παίκτες και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ να μην βρίσκονται μαζί στα εκτός έδρας, γιατί όπου και αν έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του, πάντα υπάρχουν ΠΑΟΚΣΙΔΕ στα εκτός έδρας μάτς. Αλλά όταν υπάρχει ο κίνδυνος της προβοκάτσιας από συγκεκριμένους κυρίους οι οποίοι είναι επιστήμονες στο είδος, και είπαμε, αυτοί είναι ικανοί να τους περνάς τρεις αγωνιστικές πριν λήξει το πρωτάθλημα 15 πόντους και να κάνουν μια εφεύρεση ποινής η οποία να σου λέει ότι θα φας μείον 16. Σε αυτό το σημείο δηλαδή μας έχουν φτάσει να σκεφτόμαστε. Οπότε φύλαρε και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Καλά κάνουνε και δεν θα πάνε. Ας πάρει η ομάδα τους τρεις βαθμούς και όμορφα ωραία θα τη βλέπουμε στα εντός έδρας. Ούτως ή άλλως στα μάτς με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, Παναθηναϊκό και τα λοιπά δεν δίνουν που δεν δίνουν εισιτήρια. Μία χρονιά όπου δεν μπορούμε να πάμε και όπου μας απαγορεύουν δεν θα πηγαίνουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Τι να κάνουμε. Δεν μας αρέσει 1000%. Από εκεί και μετά ο πιλότος που έφερε την αποστολή του ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του μήνυμα και τους είπε τους ποδοσφαιριστές και στα αγγλικά και στα ελληνικά περήφανοι για όσα έχετε πετύχει. 2,5 ώρες πτήση η αποστολή του Δικεφάλου επέστρεψε το Λονδίνο στην Ελλάδα με τον πιλότο Βασίλη Τσελέπη να κλέβει ξανά την παράσταση όπως έκανε και πριν λίγες μέρες κατά το ταξίδι των παικτών του ΠΑΟΚ προς την Αγγλία. Μιλώντας λοιπόν προς τους ποδοσφαιριστές, εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση στους 32 του Europa League, την τελευταία αγωνιστική, και τους είπε να ξέρετε πως ο απλός φίλαθλος του ΠΑΟΚ είναι περήφανος για τα όσα έχετε πετύχει αυτά τα 2 χρόνια. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον ευχαρίστησαν τον πιλότο από την μεριά τους και του χάρισα και μια φανέλα της ομάδος με υπογραφές όλων τους. Το ερώτημα που τίθεται είναι μετά από αυτή την μεγάλη έκταση ήττα, βέβαια από μια τεράστια ομάδα, σε μια ομάδα από τις 10 καλύτερες στον κόσμο, τι διαχείριση θα κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου και πώς θα το πάρουν, πώς θα το δεχτούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα τους βγει εγωισμός, θα τους βγει τσατήλα, θα αντιδράσουν θέλοντας να πάρουν την νίκη θετικά, θα λειτουργήσει ανασταλτικά, θα λειτουργήσει αρνητικά. Όλα αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα τα οποία καλείται ο Λουτσέσκου να δώσει λύση σε όλα αυτά τα θέματα, να γυρίσει λίγο την ψυχολογία των παιχτών. Τώρα θα μου πεις εντάξει από την Τζέλσι, ναι, αλλά είναι μια ήττα δύσκολη γιατί έχει έκταση το σκορ. Δηλαδή αν ήταν 2-0 θα ήταν διαφορετικά, αν ήταν 2-1 θα ήταν πάλι διαφορετικά. Τώρα πώς μπορεί να γυρίσει αυτό, εντάξει, οκ, okay. Έγινε ήττα, έφαγε τον τόρτη, ντεφορμέ ήταν όλοι η ασπρόμαυρη οικογένεια ήταν ντεφορμέ. Αλλά υπάρχει μία αγωνιστική ακόμα. Την κερδίζεις την Πάντε Μπορίσοφ που την έριξε ντόρτη μέσα στην έδρα της. Λογικά η μεγάλη Τσέλσι με αυτούς τους παιχταράδες που έχει και τα δεύτερα να κατεβάσει. Όταν αλλαγή του Μωράτα είναι ο Ζιρού. Λογικά μέσα στη Βίντι. Ποια Βίντι τώρα. Τα τρίτα της Τσέλσι να παίξουν, να την κερδίσει. Θα την κερδίσουν εκεί πέρα μέσα. Λογικά κερδίζει η Τσέλσι. Κερδίζεις και εσύ στο σπίτι σου και περνάς στους 32. Όπως είπε ο Γιώργος, το κάρμα, το χάρμα, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Ο ΠΑΟΚ με 4 ήττες και 2 νίκες επί της Μπάτε Μπορίσοφ εντός και εκτός μπορεί να περάσει. Απλά τα πράγματα. Δηλαδή όλα δείχνουν φέτος ότι λειτουργούν υπέρ του ΠΑΟΚ. Θα είναι αυτοκτονία, θα είναι έγκλημα να μην κάνει το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Το μίνιμουμ, το double στην Ελλάδα, και επειδή δεν είναι στο χέρι του πλέον, τουλάχιστον να κερδίσει την Μπάτε Μπορίσοφ και να περιμένει το διπλό της Τσέλσι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο. Γεια σου και σένα.
Μαρίνος εδώ πέρα. Γεια σου Μαρίνο. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπες, σε μια λεπτομέρεια δηλαδή, ότι χάσαμε που χάσαμε, αλλά δεν ήταν ο τρόπος έτσι ο σωστός. Δηλαδή, ναι, ρε, παιδε, να φάνηκε... Αν παίζα μπάλα, να πεις κάναμε ευκαιρίες, ήμασταν άτυχοι, λες εντάξει. Αλλά έτσι όπως έχασε η ομάδα, ξέρω εγώ. Ναι. Και ο προπονητής και φταίνει και οι παίκτες. Γιατί εντάξει, είναι καλοπληρωμένοι, είναι επαγγελματίες. Εγώ έχω αυτή τη γνώμη. Δεν μπορεί τώρα να παίζουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι η δουλειά τους, πρέπει να αποδώσουν. Πώς θα το κάνουμε. Εντάξει, ήταν, το κάτω-κάτω γι' αυτό πληρώνονται. Δηλαδή, αυτό. Αυτό. Δεφορμέ όλοι χθες. Δεφορμέ όλοι. Δηλαδή τώρα το Κατσαρίδι. Το Χατσαρίδι, ένα τελειωμένο, για μένα τελειωμένο ποδοσφαιριστή στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Μετά όσα έγιναν, ιδίως με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους στα δημοσιογραφικά κτλ. Είναι τελειωμένος, πιστεύω, ο Χατσαρίδι από τον ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστική απραξία. Έτσι. Δεν τα έχει καλά με το, ξέρω εγώ, με ποιους δεν τα έχει. Δεν το βάζει σε αυτό το μάτς. Βάλε μου τον Μαλεζά. Μπράβο. Βάλε μου τον Ντόσκα. Βάλε όποιον θέλεις. Βάλε ένα από την ΚΑΠΑ 19. Δεν το βάζει το Χατσαρίδι εκεί πέρα μέσα. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, έπειτα, έπειτα. Τρώει στο έκτο λεπτό, τρώει την κάρτα την κόκκινη. Έτσι. Από ό,τι είδαμε, θες να προφυλάξεις παίκτες. Βγάλε μου, βγάλε μου τον αυτόν τον Μπρίγιοβιτς έξω. Βάλε μου τον Απκόμπ. Βγάλε τον αρεφίλε. Δηλαδή και προφυλάζεις τον Μπρίγιοβιτς για το μάτς με τη Λαμία, αφού έτσι ξεκινάς και δίνεις έμφαση στο πρωτάθλημα και όχι στα ευρωπαϊκά μάτς. Και δίνεις και στον Απκόμπ 80 λεπτά να παίξει μέσα στην Αγγλία να πάρει. Μπράβο. Που πρέπει να αποδείξει σαν παίκτη τη Άρσεναλ ότι αξίζει. Πρόσεξε τώρα. Μπράβο. Βάλε μου και τον τρελό. Δεν τον υπολογίζει για αυτό. Τον τρελό, βάλ τον. Τι να χάσει με 2-0, τι να χάσει με 5, ξέρω εγώ. Βάλ τον τρελό, δεν σου πει κανείς τίποτα. Με 10 θα. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έγινε. Δηλαδή. Δεν. Χθες δεν. Στεναχωρέθηκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Δεν θα με πειράζει να χάναμε 2-0. Με 4 με πειράζει, ρε φίλε. Ναι, έχεις δίκιο. Και εγώ στεναχωρέθηκα. Και να σου πω και κάτι, εγώ στεναχωρέθηκα και για αυτούς που πήγαν εκεί πέρα. Οι άνθρωποι κάνανε έξοδα, φύγανε από την οικογένειά τους, από τις δουλειές τους. Τόσο κόπο, τόσες εσείς. Άκου λίγο, Μαρίνο. Τους σέβεσαι. Άκου λίγο, Μαρίνο. Τα παιδιά που πήγαν εκεί ήταν αποφασισμένοι και γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι το αποτέλεσμα κατά 90% θα ήταν αρνητικό για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί πήγαν για την τρέλα τους ακόμη. Γι' αυτό διαφέρουμε από τους άλλους. Πήγανε 3.000 κόσμο σε ξένη χώρα, μακριά από το σπίτι τους, μακριά από τα παιδιά, μακριά από τις οικογένειές τους, από το υστέρημά τους, με δικά τους έξοδα. Πουλούσαν τρέλα. Πουλούσαν τρέλα μέσα στο Stamford Bridge, μέσα στη βροχή γυμνή. Τραγουδούσαν καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Έχουν χαζέψει όλο τον κόσμο οι δημοσιογράφοι. Σαν να νικούσαν. Μαρίνο, ναι, σαν να το κάνανε μια μικρή τούμπα. 4-0. Μια μικρή τούμπα, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέει: εγώ έχω γίνει ΠΑΟΚ. Δεν έχω γίνει γιατί έχω παίξει Champions League ή έχω 500 κύπελα και 30 πρωταθλήματα. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους άλλους. Η ιδεολογία, αδερφέ, των τεσσάρων γραμμάτων. Αυτό, έτσι όπως το λέει. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβουν πολλοί. Πολύ λίγοι μπορούν να το συλλάβουν. Μόνο όσοι το νιώθουν, φίλε Μαρίνο. Και τα παιδιά που ήταν εκεί ακριβώς. Το νιώσαν όλοι, αδερφοί. Δεν τους ένιαξε. Και 8 να τρώγαμε, δεν τους ένιαζε. Ναι. Πήγαν για να τραγουδήσουν και να διαφημίσουν σε άλλο ένα ευρωπαϊκό γήπεδο, μεγάλο γήπεδο, την ιδέα του ΠΑΟΚ. Και τα κατάφεραν. Ήταν οι μόνοι νικητές που φύγανε από εκεί πέρα. Εγώ τους βγάζω το καπέλο, ένα μεγάλο respect σε όλους τους λεβέντες που βρέθηκαν. Εννοείται. Εννοείται. Τους παραδεχόμαστε και αλίμονο. Τώρα εντάξει, τώρα θα δούμε. Πάλι μπορούμε να περάσουμε. Θα δούμε και να σου πω κάτι, και το πρωτάθλημα ακόμα δεν τέλειωσε. Εντάξει, είμαστε μπροστά και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Πολλά παίζονται. Έτσι. Φίλε, εγώ βλέπω το κόκκινο το σπρώχνουν. Το σπρώχνουν, έτσι ακριβώς. Ό,τι κατακάθι έχει απομείνει, ό,τι κατακάθι στο Βαρέλι έχει απομείνει από την πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα, το ενεργοποιούν. Μήπως και γίνει τίποτα, μήπως και γίνει κανένα χαζό και πάρω λίγο τα πάνω τους. Γιατί αγωνιστικά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Έχουν κερδίσει 4 μάτς το 93 με διαιτητικό σπρόξιμο. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με μείον 2, με 10 στα 11 μάτς, με διαιτητική εύνοια υπέρ του Ολυμπιακού, υπέρ της ΣΑΕ κατά του ΠΑΟΚ, είναι 6 βαθμούς
πιο πάνω από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή φαντάσου να ήταν λίγο 30% αντίστροφα. Θα ήσουν 15 βαθμούς επάνω. Κατάλαβες. Γιατί, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να μην δενίζω. Ξεχνάμε την τεσσάρα, προχωράμε, κοιτάμε μπροστά. Το επόμενο μάτς είναι κρίσιμο με τη Λαμία, γιατί είναι καταπονημένοι και οι ποδοσφαιριστές και η ψυχολογία ενδεχομένως να είναι αρνητική. Πρέπει όλα αυτά ο μαέστρος στο ελληνικό πρωτάθλημα Λουτσέσκου να τα ανατρέψει, να τα γυρίσει και να γυρίσει με τους 3 βαθμούς. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Σωστό, έχεις δίκιο. Εγώ πιστεύω θα το καταφέρει. Εντάξει, τώρα εντάξει, η Λαμία δεν νομίζω να είναι εμπόδιο ιδιαίτερο. Αλλά εγώ φοβάμαι τη διαιτησία, δεν ξέρω τι γίνεται. Φοβάμαι και το παρασκήνιο. Πειραιώτη βάλανε. Στο τέλος να σου βάλουν μείον 10 βαθμούς, ξέρω εγώ τι γίνεται. Πειραιώτη Μαρίνο ορίσανε από την Τρούμπα. Από την Τρούμπα του Πειραιά ο διαιτητής. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Γιατί και η Λαμία είναι φιλοαεκολυμπιακός ομάδα. Κατάλαβες. Πιο πολύ ΑΕΚ βέβαια, αλλά και φιλοολυμπιακοί είναι εκεί πέρα. Τα ξέρουμε τα γράμματα. Λοιπόν, κάνε ένα επίλογο να πάρω και το τελευταίο, Μαρίνο μου. Ναι, αυτοί συνεργάζονται, εντάξει, υπογείως. Τάχα είναι φρίκια από πίσω. Έτσι ακριβώς, δε Μαρίνο. Έτσι ακριβώς. Υποπτεύομαι όλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευελπιστώ να κάνω όλα καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εύκολο απόγευμα. Εύκολο απόγευμα στο χωριό. Ναι. Κι εγώ έτσι νομίζω. Κι εγώ έτσι νομίζω, Τάσο, και μακάρι να τελειώσουμε άνετα το πρωτάθλημα. Ξεχνάμε το παιχνίδι αυτό και πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και καλό μήνα, πρώτο Θεός. Επίσης. Πάμε και στο τελευταίο για σήμερα, φίλο ακροατή. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Τρέγια. Γεια σου, φίλε. Γιώργο με λένε και με τις παλιάς εποχές. Πρώτη φορά μιλάμε. Γεια σου, Γιώργη. Έχω βγει στο Ζαγόρα να μου κάνα 2 φορές. Ναι. Σε κάτι YouTube θα με έχεις ακούσει πουθενά εκεί. Μπορεί γνωστή φωνή σου, Γιώργη. Να πω και μια καλησπέρα τον Νικόλα του Φλαράκη, να πούμε τώρα, ξέρω ότι θα με ακούει. Ακούει. Πόσο χρόνο έχουμε να μιλήσουμε, ρε αγόρι μου. Κοίταξε τώρα, εντάξει, κανονικά είναι 12, εντάξει, ένα δίλεπτο θα το πάρεις γεμάτο. Ένα τρίλεπτο γεμάτο. Ένα δίλεπτο δεν, επειδή ο Γιώργος δεν έχει σκοπό να βγω, να πούμε κάθε Παρασκευή δεν βγει. Κατάλαβα, δεν, ναι. Μπορώ. Δεν μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο στο κινητό μου, ναι, να σε πω κάτι ειδήσεις οι οποίες να πούμε είναι πάρα πολύ άσχημες σχετικά με το παρασκηνιακό παιχνίδι. Να σου δώσω το τηλέφωνο μου να με πάρεις, αγόρι μου. Έχουμε άσχημες ειδήσεις για την ομάδα, παλικάρι μου. Ναι. Παρασκηνιακές. Ναι. Αυτά ποιος τα λέει, τις παρασκηνιακές ειδήσεις. Αυτές ποιος τις λέει τις ειδήσεις, τις παρασκηνιακές. Εγώ θα τις πω και θα τις επιβεβαιώσω, εύκολα είναι. Δηλαδή πάμε για αυτό γκολ μεγάλο στο παρασκήνιο στην ΕΠΟ, να πούμε, από τη FIFA και την UEFA. Φοβάμαι ότι μετά από αυτό που έγινε με τον Τζαχιλίδη, εδώ από τα παιδιά τα δικά μας, τον κύριο Αντωνίου από την Μπέλα, ο Ιφαντίνο μας ετοιμάζει, να πούμε, άσχημη κατάσταση. Ή θα γίνει Brexit, ή θα ανασταλεί το ποδόσφαιρο, ή θα φέρει διοικούσα επιτροπή. Αυτό το οποίο έκανε αυτός ο Αντωνίου, έβαλε αυτογκόλ, κανονικό αυτογκόλ στην ομάδα. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Θες να κρατήσεις, να πούμε, να μην βάλεις... Θα κρατήσω το τηλέφωνο σου, το δώσεις λίγο στον Ηχολήπτη, αλλά θα προτιμούσα να βγεις τη Δευτέρα την εκπομπή που... Τη Δευτέρα στην εκπομπή και να τα πεις στον αέρα. Ναι, πάλι καρέ μου, θα βγω. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Δεν μπορώ το μεσημέρι της Δευτέρας, να πω. Δεν είμαι μεσημέρι. Εγώ 10-12 κάνω το βράδυ, τη Δευτέρα. Το 10? 10-12 κάνουμε τη Δευτέρα. Μετά το Μάτσου Πάουκ θα είμαι εδώ. Στην εκπομπή. 10-12 το βράδυ, λέω, ρε. 10-12 το βράδυ. Πριν το πέναλτι του Ζαγόρα, μου. Πριν το πέναλτι του Ζαγόρα, εγώ είμαι, με τον Ντρούλινγκ. Ναι, ξέρεις τι γίνεται όμως, πάλι, καρέ. Ναι. Κρατάει πολύ αυτό το πράγμα που θα πω. Εντάξει. Να μην μας προλάβουν οι διαφημίσεις, γιατί ο Τζόρτζ όποτε βγαίνω. Θα σε βολέψω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Πάει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έγινε, Γιώργα, ρε. Αυτό που έγινε. Ναι, δώσε το τηλέφωνο σου λίγο στο Βασίλη και θα τα πούμε. Εντάξει. Στο Βασίλη, τον Καβαδία, έξω. Στον Ηχολήπτη. Θα σε πάρω πάλι. Θα προσπαθήσω να σε πάρω τη Δευτέρα. Έγινε, καρδάσι μου, εντάξει. Αφού θα σε πάρω, να πούμε, δεν έγινε. Έγινε, Γιώργη, έγινε. Έγινε. Καλό μήνα να έχεις. Καλό μήνα να έχεις. Μια χαρά. Και εύχομαι να μην επιβεβαιωθούν αυτά που λες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, όλο το ακροατήριο που ήταν συντονισμένος και σήμερα στο ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Τάσο Τρέγια. Ο Ζάχος έφυγε από τις 11. Αυτά για μας από σήμερα. Θα τα πούμε, πρώτο Θεός, την Δευτέρα στις 10 με ράδιο Μαρμίτα.
Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής από τα Σωτρέγια και Ράδιο Μαρμίτα, Auf Wiedersehen.